Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε και σήμερα, 5η, 30η. 30 30 νευρίου, φεύγει ο Νοέμβρη. Εδώ είμαστε Basket City. Πάμε μέχρι και τι 10. Νίκο Μοσχοβίτη θα μου μουρελή πίσω από τα μικρόφωνα. Το καθημερινό δύοωρο μπασκετικό κομμάτι του προγράμματο του Λίμπερο 107,4. Έτσι, κάθε μέρα εδώ είμαστε. Και η Basket City είναι 3η, 4η, 5η εδώ. Και Δευτέρα με Παρασκευή το Ντουέτο με Σταύρο Κόλλ και Γέννη Γιανούλη. Ε, ασχολείται αμυγό με το μπασκετικό κομμάτι γιατί ξέρουμε ότι ε, υπάρχει κόσμος ο οποίος όχι απλά ασχολείται, ε, ζει και αυτό. Θα πάμε λοιπόν μέχρι και τις 10, θα πούμε όλα τα, τα θέματά μας, θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε. Είναι λίγο πιο χαλαρή η μέρα σήμερα και πιο χαλαρή και η και εβδομάδα, έτσι δεν υπήρχαν παιχνίδια Champions League λόγω των υποχρεώσεων εθνικών ομάδων, οι υποχρεώσεων εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα, οπότε σιγά σιγά ξαναμπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Και όταν λέω κανονικού ρυθμούς ενώ με πρωτάθλημα, αρχή γενομένης από το Σαββατοκύριακο και μετά πάλι με, με Champions League μέχρι την, τη διακοπή των, των Χριστουγέννων. Γενικά η σεζόν φέτο έχει διακοπέ μέσα στα παιχνίδια και λόγω των γιορτών και λόγω φυσικά των, των παραθύρων που υπάρχουν από φέτο. Βέβαια έχει κανονικά αγωνιστική στην, στην α, Βέβαια για την Ευρωλίγα είτε έχει παράθυρα, είτε όχι, δεν την απασχολεί. Το ζήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που είχε τα παιχνίδια ενώ παίζαν οι εθνικέ ομάδε. Το ίδιο γίνεται τώρα βέβαια κανονικά και αυτή την, την αγωνιστική. Σε εξέλιξη είναι το Χίμγκι Μπάμπερκ που είναι στο 62-56 στο ξεκίνημα τη περίοδου. ημίχρονο έχουμε στο εφέ Ανατολού Αρμάνι Μιλάνο που είναι στο 33-30 παίζει η Macabre με τις Αλγκύριες λίγο αργότερα η Μπασκόνια με τη Φενέρ Μπαχτσέ και η Βαλένθια με τον Ολυμπιακό ωραία παιχνίδι σήμερα Uh, όλα είναι μάτς που έχουν ενδιαφέρον τουλάχιστον πριν τα παιχνίδια γιατί θα γίνει μέσα σε αυτά δεν το ξέρουμε uh, είναι πάντως μια αγωνιστή που έχει αρκετά ενδιαφέρον τα παιχνίδια και αύριο παίζει uh, η Τσέκα με την Μπαρτσαλόνα uh, γενικά στην, uh, στην ευρωλίγα σιγά σιγά νομίζω θα αρχίσει να ξεχωρίζει λίγο η κατάσταση αν και ακόμα έχουμε πολύ δρόμο έτσι όπως είναι το, ο τρόπος, το σύστημα διεξαγωγής της ε, σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να έχουμε μια πιο, πιο σταθερή εικόνα. Ε, εντάξει βέβαια πάνω κάτω τα φαβορή τα ξέρουμε. Έτσι η Τιζεκά, η Φενέρ, η Ρεάλ να θα είναι πλήρη. Ένα ακόμα που θα μπει εκεί πέρα τώρα ποιο θα είναι, θα είναι Ολυμπιακό. η ε, Χίμκι που λέγαμε πολύ στην αρχή, και δεν, και αυτή έχει τα θέματα τη. Γενικά η Χίμκι ε, και τον Μπαρτζόκ από πέρσι από την Μπαρτσελόνα το κυνηγάει μια στραβωμάρα με του τραυματισμού. Uh, και το λέω γιατί μέσα από εβδομάδα έχασε για περιπου τρεις 3-4 μήνε τον Ρόμπινσον που ήταν ένα πολύ σημαντικό και καλό παίκτη Αμερικανό τη Χήμη. Και σήμερα στο παιχνίδι, uh, αν πρόλαβα να δω καλά, uh, πρέπει να έχει χτυπήσει το γόνατο του ο Στέφαν Μάρκοβιτ και είναι και αυτό ένα, ένα πρόβλημα. Μην ξεχνάτε πέρσι, ο Μπαρτζόκα που έφυγε από την Παρσελόνα ενώ είχε πάει με πολύ. Μεγάλε περγαμηνέ και πολύ μεγάλε προσδοκίε μετά την καταπληκτική σεζόν που είχε κάνει με την Κουμπάν, που είχε πάει στο Final Four. Δεν ηρέμησε ποτέ από του τραυματισμού και τι αλλαγέ στο ρόστερ και έτσι δεν κατάφερε να πετύχει, να πετύχει τίποτα. Και η Χίμγκη που έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ, αν και ο Μπαρτζόκα λέει ότι δεν είναι τόσο όσο λένε, ούτε έχει παίξει τόσο πολύ όσο τη περιμένουν, αν και είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Έχει πολλού ταλαντούχου και τώρα έχω έρχονται σχέση και τραυματισμοί και είναι και αυτό ένα, ένα, θέμα. Γενικά το θέμα των τραυματισμών, έτσι όπω είναι πλέον η κατάσταση με τα, με τα παιχνίδια, τα πολλά, ε, είναι καθημερινότητα. Δηλαδή δεν αλλάζει. Ζήσει με αυτό το θέμα είναι όσο μπορεί να το, να το ελαχιστοποιήσει. Το να μην έχει καθόλου δεν γίνεται. Τέλο πάντων. Λοιπόν, θα πούμε για τι δικέ μα Ο Άρης είναι πρώτο πυλόν μια σημαντική επιστροφή όπως και να το κάνουμε. Καθώ ε, καθώς ο Λευτέρης Μποχορίδης έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και το μόνο που μένει σύμφωνα με τις προφορίες που υπάρχουν είναι η ανακοίνηση από πλευρά Σάρη για την, για την επιστροφή του. Ε, ένα παιδί που δεν θα πω ότι έχει αδικήσει τον εαυτό του, απλά... Α, πήγε μικρό στο Παναθηναϊκό, δεν βρήκε ποτέ ρόλο και χρόνο και τώρα γυρνάει για να βρει αυτό το πράγμα. Γυρνάει στον Άρη για να... να δείξει αυτά που περιμέναν όλοι να δείξει όταν έφυγε από τον Άρη για να πάει στον Παναφυνάκο. Στο δεν είναι εύκολο. Είναι ένα παιδί που σίγουρα το, το ταλέντο του το ξέρουμε. Σίγουρα ξέρουμε ότι είναι ένα παίχτη δυνάμει σημαντικό και στην εθνική ομάδα, να το πω έτσι. Αλλά είναι ένα παιδί που δεν τον έχουμε δει σε, σε αγωνιστικό ρυθμό. Δεν τον έχουμε δει να έχει ρόλο μέσα σε μια ομάδα τα τελευταία χρόνια. Uh, δεν τον έχουμε δει να έχει uh, Απόφαση uh, Γι' αυτό λέω ότι uh, Είναι Είναι λίγο έτσι Αλλά σίγουρα μια σημαντική επιτροφή Για τον, uh, για τον Άρη Και uh, η προσωπική πάγια άποψη Είναι ότι όσο μπορείς να μαζεύεις Καλούς Έλληνες uh, Καλό είναι Δηλαδή όσο μπορείς να Να έχεις το ρόστερ σου Έλληνες Που Προφανώ και έχουν μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνη. Ε, Ξέρει τι περισσότερε φορέ τι θα σου δώσουν. Ε, τόσο το, το καλύτερο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Βον, για τον, για τον Άννα, θα μα τα πει και σταμάτησε λίγο. Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια σημαντική επιστροφή τώρα το πώ θα εξελιχθεί, το πώ θα μπει μες στην ομάδα, ε, πώ θα, θα βγάλει αυτό το ταλέντο που όλοι περιμένουν να βγουν το προηγούμενο χρόνο με τον Μαθηνικό, αλλά δεν έπαιξε ποτέ το παιδί, οπότε μπορεί να έχει σίγουρο ότι θα δει. Ε, σίγουρα στον Άρη και χρόνο θα βρει λέει η λογική και ρόλο θα βρει ε, και ένα περιβάλλον που σίγουρα είναι πιο οικείο και και πιο εύκολο να το πω για, για αυτόν, για μένα εύκολο δεν είναι τίποτα ε, γιατί ξαναλέω όταν μιλάμε για τέτοια για παιδιά που δεν παίζανε και ξαφνικά πάνε σε μια ομάδα για να βρουν ρόλο ε, δεν ε, είναι τόσο εύκολο, δεν αλλάζεις λίγο τη ταχύτητα πούμε στο κουμπί και πάει πιο γρήγορα έτσι. Ε, θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και θέλει. Ε, και είναι και κάπω ρίσκο. Έτσι, είναι ρίσκο και για τον Άρη, είναι ρίσκο και για τον, ε, και για τον Αλλά δηλαδή, σίγουρα είναι μια σημαντική επιστροφή. Είναι μια σημαντική επιστροφή και νομίζω ότι ε, από πέρσι αυτές οι καταστάσεις δηλαδή που αφορούν κυρίως νεαρούς Έλληνες παίχτες που ίσως και να αφήνουν και χρήματα γιατί και ο Μποχωρίδη για να φύγει το Παναθηναϊκό άφησε ένα πολύ καλό συμβόλαιο για να έρθει να παίξει στον, στον Άριο Χαραλαμπόπουλο. Είναι κατά ανάλογο, δεν τον έχουμε δει αυτόν ακόμα. Λόγω του τραυματισμού του. Είναι λίγο με, με πρότυπο και με μπούσουλα την, την περίπτωση του, του Κόνιαρη. Που είχε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού, δεν βρήκε ποτέ χρόνο στο Παναθηναϊκό, έμεινε ελεύθερο. Έτσι. Ε, ήρθε στο Πάοκ με πολύ πιο χαμηλό συμβόλαιο, αλλά ήρθε με τη λογική να βρει χρόνο συμμετοχή, να, είναι, να, να έχει ευθύνη μέσα στο παιχνίδι μια ομάδα που έχει, ε, να παίρνει αποφάσει μέσα στο παιχνίδι μια ομάδα που τι παίρνει. Ε, νομίζω ότι είναι, είναι μπούσλο για του περισσότερου. Και το γεγονό ότι αρκετοί από του μικρού που ήταν στην, στην Εθνική Νέων ε, έφυγαν έτσι, ας, έφυγαν. Ε, επέλεξαν ενώ ήταν σε κάποια πούμε, μεγάλη ομάδα να πάνε σε κάποια άλλη για να πάρουν χρόνο είναι λίγο και αυτό δείγμα. Δηλαδή, και ο Μουράδο με την περίπτωση που στον Ολυμπιακό. Ο Μουράδο στον Ολυμπιακό δεν θα παίζει ποτέ ουσιαστικά. Πήγε στο Φάρο, έχει χρόνο συμμετοχή. Δηλαδή ε, ο Μποχωρή είναι βέβαια πιο μεγάλο. Δεν είναι 20 ο Μποχωρή. Ο Μποχωρή, αν θυμάμαι καλά, ο Λευτέρη είναι. Ο Λευτέρης είναι. Να μα τα πει ο Σταμάνι, είναι 95 γεννημένο, αν θυμάμαι καλά. Είναι στα 23, αν τα θυμάμαι καλά για τον Λευτέρη τον Μποχωρή. Αλλά είναι ένα παιδί που τα τελευταία χρόνια ήταν στον Παναθναϊκό. Ε, απλά ήταν. Ε, Κάποιε φορέ στην 12 δεκάδα, ε, και είχε πολύ πολύ μικρό ρόλο στην, στην ομάδα. Δεν, δε, δεν έκανε ποτέ το, το βήμα μπροστά και τώρα λοιπόν εφόσον τελειώσει και το τυπικό κομμάτι και, και επιστρέψει να θα έχει την ευκαιρία και αυτό το βήμα μπροστά να κάνει και να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχή και να νιώσει σημαντικός να το, πω, να το πω έτσι. Σε κάθε περίπτωση, το ανέφερα και πριν, ε, είναι μια έτσι, πιθανή επιστροφή είναι κάτι σημαντικό και για τον ίδιο τον Ποχορίδη και για τον Άρη και φυσικά και για το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτά. Όλα αυτά τα παιδιά που είναι σε μια τέτοια ηλικία, από τη στιγμή που μπορούν να πάνε κάπου και να παίξουν, ε, μπορούν να ξαναβγούν στο, στο προσκήνιο. Και επειδή ο Ποχορίδη τα τελευταία χρόνια δεν ήταν στο προσκήνιο, ε, τώρα με την πιθανή επιστροφή του στον, στον Άρη μπορεί να, 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 ξαναβγεί μπροστά. Γιατί τον, Ποχωρίδη, τον καλό Ποχορίδη τον είδαμε στον Άρη πριν φύγει έτσι, που Και εκεί λόγω κάποιων συγκυριών Ουσιαστικά βρήκε χρόνο το παιδί και βγήκε μπροστά, αλλά ήταν. Έχουμε δει δείγματα του ταλέντου του πιο παλιά. Εντάξει, όπω και να το κάνουμε. Σταμάτη, τι γίνεται. <εδεύτε>... Ξεκίνησα, θα λέω εγώ για το ελευθερία του Καλά, φίλο. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, τον έχω λίγο μια. Έτσι, μπασκετική αδυναμία, ρε παιδί μου. <χωρείς> τον γούσταρα από τότε που ήταν στον Άρη έχει ωραία στοιχεία. Και είναι από αυτά τα. Playmaker δεν τον λες το μπουχορίδι. Αλλά από αυτά τα ασώδια, τα ψηλά, ρε παιδί μου που δεν, όχι, δεν τα βρει συχνά στην Κοιτά, Ευρώπη. Ε, αυτό. Πιο πολύ playmaker το λε. Δεν το λε. Ναι. Διάρη. Δεν ναι. το λες διάρη. Ναι. Απλά δεν είναι, είναι α πούμε κανένα κόρε τρελό σε Ναι, να απλά είναι το ύψο του το, το οποίο ναι. σου δίνει τη δυνατότητα και με έναν ε, κοντό άσο για παράδειγμα να τον έχει μέσα. Ναι. Έτσι, αλλά ε, τώρα σε αυτό τον Άρη. Έτσι, γιατί μιλάμε για τον Άρη και περιμένουμε το θέμα να ε, προχωρήσει, mm -hmm. γιατί όπω αναφέρουν, όλοι έχει μείνει από στον Παναθηναϊκό Οπότε πλέον είναι θέμα ανάμεσα στον Μπορείο και Άρη. Mm -hmm. ε, σε αυτόν τον Άρη, νομίζω ότι το ρόλο του Playmaker θα έχει. Όσο. Ε, εντάξει, όταν και πριν φύγει από τον Άρη και πριν πάει στον Παναθηναϊκό Playmaker mm -hmm. έπαιζε στον Άρη. Δηλαδή την τελευταία χρονιά, σε αυτή τη θέση ήταν. Ε, Τώρα αν στον Παναθηναϊκό ο Πασχουάλε ή ε, ποιος ήταν νωρίτερα από τον Πασχουάλε, ο... Πριν τον Πασχουάλε, ο... Τζορτζεβίτς, τζορτζεβίτς, δεν νομίζω. Ναι. ναι. Ε, αν τυχόν τον είχαν και σε πιο δύο θέση, δηλαδή με τη λογική, γιατί εντάξει υποχωρήσει τον Παναθηναϊκό πήγε μια λογική να είναι ο αντικαταστάτης Διαμαντίδη. Έτσι, mm. γιατί τα χαρακτηριστικά, τα αγωνιστικά, να αριστερό, χειρά, ταιριάζαν σε αρκετά. Ε, βέβαια δεν έγινε ποτέ αυτό. Νομίζω ότι ήταν ε, αρνητική του βγήκε σε κακό η απόβαση αυτή να πάρει στον Παναθηναϊκό Βέβαια το τότε ο Άρης ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος Θα λέγαμε ήθελε περισσότερο την πώληση mm -hmm. Γιατί περί πώληση μιλάμε τότε είχε ανάγκη τα χρήματα ε, Και έδωσε τον Ποχορίδη Τώρα νομίζω ότι δεν του βγήκε σε καλό αυτή η κίνηση του Ποχορίδη ε, Μπορεί οικονομικά να πήρε κάποια χρήματα ε, καλά και σίγουρα Αλλά δεν του βγήκε σε καλό ε, Τώρα από εκεί και πέρα του δίνεται μια ευκαιρία. Βέβαια, πριν μέρε κυκλοφόρησε ένα τρελό σενάριο που ήθελε το Ρέθινο να είναι υποψήφιο για τον Ποχορίδι, αλλά στην περίπτωση, σε περίπτωση ε, μια καραμπόλα περίεργη με τον Απόλυν Απατών και τα σχετικά. Mm -hmm. Νομίζω ότι αυτό δεν προχωράει γιατί ο, το Ρέθινο πήρε του Ανου Στεφανίδη. Ε, αλλά νομίζω ότι τώρα στον Άρη θα του δοθεί μια ευκαιρία τουλάχιστον για αυτό το διάστημα μέχρι το τέλο Δεν ξέρω κατά πόσο. Θα κλείσει για παραπάνω χρόνια ο Αποχωρίδη, θα κλείσει απλά για μισό χρόνο και βλέπουμε. Ε, στον Άρη, νομίζω ότι θα του δοθεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να παίξει επιτέλου. Δηλαδή ε, ναι, και τα 10 λεπτά δύο. που θα παίξει ο Αποχωρίδη στον Άρη είναι Τώρα. βελτίωση. Ε, δε Σε δε σχέση δε. με τον Παναθνιακό. έτσι Γιατί μιλάμε ότι. Ε, δεν. ο Αποχωρίδη δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Ναι, δεν έπαιξε καθόλου. Ε, και στον Άρη θα είναι ένα παίκτη ο οποίο το να παίξει είναι το ένα κομμάτι. Το θέμα είναι και, το, και ο ρόλο που θα έχει. Δηλαδή θα, παίρνει αποφάσει, θα έχει ευθύνε. Ωραία. Και θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι, έτσι να το πω, ναι. τη ε, ομάδα που δεν ήταν στον Παναφυναϊκό. Και ε, παράλληλα, εντάξει, τώρα, τα οικονομικά δεδομένα τη συμφωνία λογικά θα είναι χαμηλά. Έτσι, mm -hmm. Γιατί και ο Άρης δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει πολλά χρήματα. Mm -hmm. ε, αλλά πιστεύω ότι και ο Μποχοδίτη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρει κάποιο πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Έτσι, δηλαδή, να το πάμε στο οικονομικό. Νομίζω ότι ε, τα δεδομένα θα είναι μικρά γιατί ε, καταλαβαίνει και ο παίκτης ότι ο Άρης του δίνει ευκαιρία να παίξει. Το θετικό στην περίπτωση του Άρη είναι ότι έχει και τα παιδιά του Champions League, που και από αυτά μπορεί να πάρει χρόνο που χορήγει. Ε, Επίση, το γεγονό ότι θα διάσει κάποιο περιφέρεια έτσι, ε, η λογική λέει ότι ο ΒΟΝ θα αποχωρήσει. Το θέμα είναι πώ θα αποχωρήσει ο ΒΟΝ. Θα δούμε λίγο τι λεπτομέρειε του συμβολέου του. Ε, και όλα τα σχετικά γιατί και αυτό παίζει ένα ρόλο. Ναι, και επίση νομίζω παίζει και ρόλο και το πόσο γρήγορα θα βρει την επόμενη ομάδα. Ναι, δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο <laughs> να παίζει ρόλο. Ε, να αποχωρήσει. Βέβαια, εντάξει, αν θέλω για ανάγκε, δεν διώχνει κανένα και κατάλληλα τον αποχωρήδη. Έτσι, δηλαδή και υπάρχει αυτό το σενάριο. Mm -hmm. Αλλά βέβαια αυτό το σενάριο θα σημαίνει συνοστισμό στην περιφέρεια, θα σημαίνει ότι ε, θα μειωθεί για παράδειγμα χρόνο του Φιόνι. Θα μειωθεί στο ελάχιστο χρόνο του Πουγιανίτη. Θα μπλέξει κάπω η κατάσταση στα αγκάρα. Έτσι, αν δηλαδή πάμε στο σενάριο ότι δεν διώχνω κανέναν και κρατάω και τον Ποχορίδη. Έτσι, γιατί υπάρχει αυτό. Έλληνα είναι ο Ποχορίδη, δεν πιάνει θέση ξένου. Mm -hmm. ε, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα μετά σε, σε άλλους άλλου παίκτε, όπω είπα στο Φιόνι και στο Μπουλιανέτ για παράδειγμα, που ε, εντάξει, τουλάχιστον ο Φιόνι έχει ένα σημαντικό χρόνο αγωνιστικό. Έτσι. Mm -hmm. ε, θα δούμε πάντω εφόσον ολοκληρωθεί η κίνηση, όλα δείχνουν ότι ολοκληρωθεί. Εφόσον ολοκληρωθεί η κίνηση, ε, σίγουρα είναι μια κίνηση καλή για τον Άρη. Γιατί ένα νέο Έλληνα, ο οποίο έχει δείξει το talent του. Είναι ρίσκο, θα πω εγώ, γιατί έχει μια αγωνιστική απραξία σχεδόν δύο χρόνια. Σχεδόν θα χρειαστεί, παραπάνω. θα χρειαστεί χρόνο. Έτσι, για να μπει, γιατί Φίλιο. άλλο να κάνει προπόνηση του Παναδυναίκου και άλλο τώρα να παίξει να μπει σε ρυθμού κανονικού αγώνα, όπου Λέβαια. η νίκη και, και η ήττα έχει σημασία. Και στον Παναδυναίκο τα παιχνίδια που έπαιξε, λόγω του επειδή ήταν ο Παναδυναίκο, καταλαβαίνει ο καθένα ότι σε πολλά ήταν και αδιάφορο το αποτέλεσμα. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να διαχειριστεί για να είναι ε, και από εκεί και πέρα θα δούμε. Δηλαδή τα μεταγραφικά τώρα έχει κάτσει αυτή η φάση με τον Ποχορίδη που ουσιαστικά το θέμα προήρθε από την επιθυμία του Ποχορίδη επιτέλου να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Και πέρυσι είχε μπει σε μια αιτιαλογία τελικά έμεινε και το καλοκαίρι πάλι έμεινε, αλλά ε, το καλοκαίρι του είπε ο Πασχόλη ότι εντάξει σε θέλω, θα παίξει. Είδε όμω μετά από τόσου μήνε ότι δεν έχει παίξει καθόλου. Οπότε σου λέει α φύγω, δηλαδή τι κάθομαι να κάνω. Έτσι. Και δεν νομίζω ότι την άλλα αυτά που θέλει να γλιώσει ο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκό δεν το ρόστερ. Από τη στιγμή που είδε ότι δεν υπάρχει προοπτική με το αποχωρητή. Εντάξει, και είναι και... και η περίπτωση του παίχτη έτσι, που θέλει να πάει κάπου να παίξει. Δηλαδή είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι φυσιολογικό. Δηλαδή το να είσαι διαρκώ κάπου που να μην παίζει δε, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να βρει ένα ρόλο. Μια ε, ρυθμό, κάπου να, να έχει ένα ρόλο σε, σε ομάδα. Και α πέσει και σε χρήματα. Και α πέσει και σε επίπεδο, να το πω έτσι. Εντάξει. Τέλο ναι, πάντων. Είναι, είναι, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. σω και μέχρι το βράδυ να έχουμε κάποια ανακοίνωση. Περιμένουμε όλοι να δούμε τι μέλη για ίσως δηλαδή και μέσα στην εκπομπή να υπάρχει μια ανακοίνωση για το θέμα του υποχωρήτου με τον Άρη το οποίο είναι αυτό που είναι στην επικαιρότητα της θεμής του γιατί από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν αναμένουμε εξέλιξη στο θέμα των Τούρκων ε, ουσιαστικά η πλευρά του κ. Γελμάς και του κ. Βέτσιου ε, περιμένουν την πλευρά του Άρη να κάνει την κίνηση και να, να ρίξει τις υπογραφές ε, οπότε ξέρεις όταν περιμένεις τον ένα να κάνει την κίνηση και περιμένει τον άλλον. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κρατάει για πάρα πάρα πολύ καιρό. Οπότε η επικαιρότητα ουσιαστικά στον Άρη είναι το θέμα του Μποχωρίδη. Mm -hmm. Τι θα γίνει με το Μποχωρίδη, ε, πότε θα κλείσει ο Μποχωρίδη. Θεωρώ από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερο στον Παναγιακό ότι αν όχι σήμερα το βράδυ, μπορεί να είναι και για λόγου επικοινωνιακού. Δηλαδή να μην ανακοινωθεί σήμερα τίποτα και να ανακοινωθεί αύριο, α το πούμε έτσι. Mm -hmm. ε, θα κλείσει. Έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι. Αν και εγώ πάντα κρατάω μια επιφύλαξη, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα, κυρίω θα πω λόγω μάνατζερ. Έτσι. Ε, αλλά δεν νομίζω ότι. Εγώ πιστεύω ότι. Ε, παίξει. Α, το αργότερο αύριο θα τελειώσει το θέμα του το Μποχώρηδη. λογικά δεν προλαβαίνει να παίξει με προμηθεία. δεν ε, νομίζω Ά, ότι δηλαδή, υπάρχει πέμπτη, θέμα. Πέμπτη είμαστε, εντάξει, δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή, νομίζω ότι θα, έχει, θα μπει σε αυτή τη λογική. Και ο Γιαννάκη έτσι. Γιατί και ο Γιαννάκη, αν πούμε ότι θα πάρει τον Μποχορίδη να παίξει με τον Μπομιδέα, θα πρέπει να πάρει απόβαση πίσω να βρει απ' έξω. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Βέβαια, ο Άρη έχει τα προβλήματά του όσον αφορά το, την προετοιμασία για το παιχνίδι με τον ε, Προμηθέα. Έχει κάποια προβλήματα και έτσι. Και ο Φιόνι έχει προβλήματα και ο Βόνο έχει προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή ε, στο 100% όλοι οι παίχτες, Αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα το δομή, ίσω το ευρωπαϊκό, ίσω το επόμενο πρωταθλήματο, το οποίο έχει ο Άρη. Mm -hmm. ε, αυτά δεν έχει κάτι άλλο να αποχωρήσει. Είπαμε ότι από τη στιγμή όλοι περιμένανε να τελειώσει το θέμα του με τον Παναθηναϊκό, ε, πλέον περιμένουν να δουν όλοι τι θα γίνει με τον Άρη. Γιατί οι πληροφορίε λέγανε το ρεπορτάζ ότι σχεδόν είναι όλα κλεισμένα. Έτσι. Ε, και μένουν να μην κλείσει με το να με τον Παναθηναϊκό το θέμα. Από τη τελειώσουμε τον Παναθηναϊκό. Τώρα ίσω να κολλάει στη λογική ότι πρέπει να διώξει κάποιον άλλο για να τον βάλει στο ρόστερ. Τι να σε πω. Όλα παίζουν τα σενάρια. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν πάμε στο, στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε λίγο και για την αγωνιστική που έρχεται. Και για, και για ΠΑΟ και για Ευρωλίγκα και για NBA που τα, σήμερα έχουμε και, και αρκετή απλά χρόνου. Οπότε έχουμε να πούμε αρκετά και για Ευρωλίγη και για, για ΜΜΕ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν. λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Μπάσκετ Σίτι πάμε μέχρι και τι 10. Στα μάτια μου ρελή στην οικοσυφοβίτη πίσω από το μικρόφωνο. Μιλάμε μόνο για μπάσκετ σε αυτό το, το δίωρο και έχουμε και ένα. θεματάκι ναι, να Το οποίο την... βγήκε. Ένα ρεπορτάζ που, που ήρθε στο διάλειμμα. Που μα βγάζει, μάλλον μα πάει σε άλλη είδηση. Τέλο ο Βόν. Έτσι από τον Άρη. Τελειώνει λοιπόν ο Βόν, που συνημερώνει, υπάρχει θα λυθεί κοινή συνέντευξη στο συμβόλαιο των δύο πλευρών. Ε, οπότε αυτό ουσιαστικά παραπέμπει στην ανακοίνωση ίσω και σήμερα Πολύ ε, τη συνεργασία με τον Λευτέρη Μποχορίδη. Έτσι, όπως είπαμε και πριν, το σενάριο λέει ότι ο Κάμεμπον θα αποχωρήσει προκειμένου να βιάσει θέση στο, στο ρόστερ έτσι, για να ε, χωρέσει εκεί ο Μποχορίδης. Mm -hmm. Δεν μπορεί να τους έχει όλους. Έτσι, είπαμε ότι η πιθανότητα να μείνουν όλοι είναι ελάχιστη. Ο κάμεβόν και χωρί να έρθει από δηλαδή πάλι υπήρχε στο μυαλό του Γιαννάκη. Γιατί φαινόταν ότι δεν ταιριάζει Στον, στο σχηματισμό, δεν συνεργάζεται καλά με τον Αθηναίο. Υπήρχε αυτό το θέμα λοιπόν και έτσι ο κάμεβόν αποχωρεί από τον Άρη Λίθιο του Σεβόρο και είναι συνενέση. Ε, και ίσω πιο μετά να έχουμε την. Ε, ανακοίνωση συνεργασία με τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Να πω την Έτσι. αλήθεια, ο Βόνο όταν ήρθε το, το καλοκαίρι, για μένα ήταν μια πολύ ωραία κίνηση. Δηλαδή, ένα παίχτη που είχε ε, πολλά ωραία στοιχεία που τα είχαμε δει πέρσι στη, στη Γερμανία, αλλά αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα το ότι πλέον το θέμα δεν είναι ότι αν, έχει, αν είναι καλοί παίχτε, είναι το πώ ταιριάζουν σε ναι. διάφορε ομάδε. Ο Βόνο, εγώ πιστεύω, ήταν ένα πολύ καλό παίχτη. Αλλά στον Άρη δεν τέργεξε. Τι να κάνουμε για, για τον ένα τον το το άλλο διξήγε, λόγο. το δεξί και πέρυσι, κοντά στον Άρη. Έτσι, δύο μάτσε που έκανε κοντά στον Άρη ήταν πολύ καλά. Για τον ένα τον άλλο λόγο δεν κατάφερε να, να δέσει, δεν κατάφερε να βρει, να βρει ρυθμό. Ε, και νομίζω ότι ίσω όχι να ήταν αναμενόμενο, αλλά ρε παιδί μου δε, δεν, έδισε, δεν έδωσε πράγματα. Έτσι. Από, στο πρωτάθλημα είχε 8,8 πόντου 50% στα δίποντα, μόλις 21,4% στα τρίποντα, 81% στις βολές, α, έδινε μόλις μία ασίστα ένα παιχνίδι. Πολύ χαμηλό. Ε, πολύ χαμηλό για έναν παίχτη που τον είχες για δημιουργό και σημαντικό παίχτη στην επίδεσή σου και έπαιζε περίπου 20 λεπτά στα, στα παιχνίδια του, του Άρη στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λες ότι δεν τέριαξε. Δεν Έτσι, τέργεξε, Και κάθε βλέποντας κάθε... τα παιχνίδια του Άρη από την αρχή μέχρι τώρα, mm -hmm. βλέπουμε ότι η βα... το βασικό κομμάτι του Βόν, το οποίο δεν τέριαξε με την ομάδα, ήταν συνεργασία του με τον Αθηναίο. Mm -hmm. Αυτό ήταν το βασικό. Και, και ξέρει, όταν ε, ε ποτέ δεν παίρνει τον Αθηναίο για να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα. Επίση και τον Κουάμε Βόν. Όταν βλέπει ότι αυτοί οι δύο δεν συνεργάζονται, δεν μπορεί να συνεργάζεται καλά. Mm -hmm. Για αυτό που θέλει, για αυτό που έχει στο μυαλό του Γιάννακη, έχει δύο επιλογέ. Ή θα διώξει τον ένα ή τον άλλον. Έτσι. Ο Αθηναίο είναι Έλληνα. Είναι δύσκολο να θυσιάσει Έλληνα ε, για να κρατήσει Αμερικανό. Έτσι, γιατί αποδυναμώνει το ρόστερ. Δεν μπορεί να πάρει άλλον Έλληνα. Και ο Βόν, βέβαια, εντάξει, μπορεί να, να συνεχίσει κάπου αλλού και να έχει τα νούμερα τα περσινά. Και επίση, η περίπτωση του Βόν είναι αυτό που επίση έχουμε αναφέρει αρκετέ φορέ εδώ. Ε, το δικό μα το πρωτάθλημα μπορεί να μην είναι πολύ υψηλό επίπεδο πλέον ε, όσον αφορά, ε, σε σχέση μάλλον με πρωταθλήματα που παλιά μπορεί να μην τα δίναμε καθόλου. Με τη Γερμανία, α πούμε. Ναι. Μπορεί στη Γερμανία το πρωτάθλημα να είναι σε μεγαλύτερη ταχύτητα, να έχει μεγαλύτερη αθλητικότητα. Ε, να έχει. Να είναι, είναι, διαφορετικό το μπάσκετ που παίζουμε εδώ και είναι πιο απαιτητικό όμω. Δηλαδή, ε, θέλει. Ε, οι παίχτε που έρχονται οι ξένοι ε, δεν, δεν, είναι, δεν λίγοι αυτοί που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Ειδικά όσοι έρχονται από πρωταθλήματα τύπου Γερμανία, να το πω έτσι. ναι, ε, συμφωνώ. Γιατί, α πούμε, ας... πέρσι ο Βον στη Φραγκφούρτη που την είχαμε δει κιόλα, Έπαιζε ένα πολύ ελεύθερο μπάσκετ ρ, παιδί μου, την ομάδα του και νομίζω ότι κυρίω είχε και έναν ακόμα αρεσί, πώ τον λέγανε. Να Εγώ λίγο, ε, χοντρούλι. Ε, νε, νε, αυτό που λέω εγώ, ότι ναι, συμφωνώ ότι το επίπεδο μπορεί να μην είναι τόσο υψηλό. Αυτό που κάνει. Δια... ναι, Την διαφορά στην Ελλάδα και το έχουν πει και πάρα πολλοί προπονητέ, Με έχουν μιλήσει, θα στο πει. Σε σχέση με την Ευρώπη είναι το ότι το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον είναι από τα πιο δύσκολα σε θέματα τακτική. Οι προπονητέ δουλεύουν πάρα πολύ στην τακτική πάρα πολύ στην δυναμική κυρίω τακτική. Ναι. Οπότε αυτοί οι στην Γερμανία, στη Γαλλία που είναι πιο ελεύθερο τον μπάσκετ εκεί έτσι δεν είναι τόσο δηλαδή όσο στην Ελλάδα ε, σε θέματα τακτικής και κυρίω άμυνα. Mm -hmm. μπορούν πιο εύκολα να δείξουν κάποια πράγματα στο τάτο Στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Έτσι. έτσι δηλαδή στην Ελλάδα ένα Αμερικανό ο οποίος θα βάζει ε, 25 ποντους 20-25 πόντους στη Γερμανία μπορεί να βάζει 40. Είναι τελείω διαφορετικό. Εδώ και χρόνια, εδώ και 2-3 χρόνια θα πω εγώ. Έχει γίνει αυτό. Γιατί, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί έπεσε η ποιότητα των ξένων στι πάρα πολλέ ομάδε. Δεν είναι όπω παλιά. Mm -hmm. Έτσι και αναγκαστικά οι προπονητέ, από τη στιγμή που δεν έχουν δυνατότητα να πάρουν πολύ καλού ξένου ε, για να παίξουν επίδεση, το, που το γυρίσαν στην άμυνα. Πάνε στα βασικά. Α, άμυνα, γυρίσαν, rebound. Το γυρίσαν στην άμυνα. <laughs> και βλέπει ότι οι περισσότεροι προπονητέ, και αυτοί που είναι στο εξωτερικό και γενικά όσοι είναι και στη δουλεύουν και στην Ελλάδα, βα, βαδίζουν εκεί. Γι' αυτό ο Μόπιο να σου πει: Ποιο είναι το πιο δύσκολο, ειδικά με προπονητή που δουλεύει στο εξωτερικό, γιατί δουλεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Ποιο είναι το πιο δύσκολο από θέμα, θέμα τακτική, άμυνα πάνω στον αντίπαλο, όλα αυτά τα που δουλεύουν. <συσκά> ο Μόπιο πει: Ελλάδα, το ελληνικό. Ναι. Ούτε το σπάνικο πλέον είναι τόσο καλό. Σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Ναι, αυτά από τα θέματα είναι περισσότερο αθλητικά, ε, περισσότερο yeah. ε, απτέμπο, έτσι μεγαλύτερο ρυθμό. Yeah, ε, μα ποιο και, και η διαφορά επίση είναι, είναι αυτό ότι πλέον έχει πέσει και το επίπεδο των ξένων. Στι ομάδε μα. Ναι. Έτσι. Άλλου παίρναμε παλιά, δεν θα πω πάρα, πάρα πολύ παλιά. Πριν 6, 7, 8 χρόνια, άλλου ξένου παίρναμε στην Ελλάδα οι ομάδε μα και άλλου παίρνουν τώρα. Ναι. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην όλη διαδικασία. Έτσι. Γιατί βλέπει, α πούμε, ότι εντάξει, κάπου το Άρη είχε το Μάση είχε το Γκάστλ, είχε το Scales, Ε, το Αυτού του παίχτε δεν μπορούσε και ήταν δύσκολο να σταματήσει ο αντίπαλο. Γιατί ήταν πολύ ε, πλούσιοι το ταλέντο του επιθετικά. Αλλά και εσύ όταν του είχε προπονητή, δεν του έβαζε να σκοτώνονται στην άμυνα. Έτσι. Προσπαθούσε να κάνει ό,τι καλύτερο, αλλά όχι τόσο πολύ στην άμυνα. Τώρα βλέπει ότι είναι τελείω διαφορετικό. έτσι. Και εκεί είναι η διαφορά. Και εκεί δεν ταιριέξω ο Βον με την Ελλάδα πρώτηστα. Και δεύτερον, θεωρώ. Το είδαν όλοι. Όσο ξέρει λίγο μπάχη το καταλαβαίνει. Δεν ταιριέξω με τον Αθηναίο. <Σελίου> δεν ταιριέξω. <τερίξαμε. Σελίου> Για να έχει στο μυαλό του άσο δύο Αθηναίου Βον. Να του εναλα... εναλλάσσονται στη θέση αυτή, κυρίω θα πω ο... εγώ, ο Αθηναίου να είναι στη θέση του Άσου, αλλά να είναι και οι δύο μέσα στο παρκέ, οπότε να τους... να μην υπάρχει αυτό που λέμε ο καθαρό Άσο με την ορολογία, την πασχετική. Mm -hmm. Έτσι να είναι δύο κομπογκάρτ ουσιαστικά, mm -hmm. κάπω έτσι να παίζει. Δεν του τέριξε δεν του βγήκε. Φαινόταν δηλαδή, όποτε έμπαινε ο Αθηναίο με τον Βόλ μαζί, κολούσε η ομάδα. Όταν έπεζε ο ένα μόνο του, το είδαμε στο Λάβρο για παράδειγμα, θα θυμηθώ τώρα ένα μάτζ. Όταν έπαιξε ο Βόν μόνο του και σκόραρε και πάσαρε και άλλαξε το παιχνίδι του Άρη. Και το ίδιο συνέβαινε όταν έπαιξε ο Αθήναιο μόνο του. Έτσι. Η επιλογή ήταν απλή. Βοήθησε βέβαια στην όλη διαδικασία και το γεγονό ότι ε, ο Μποχορίδη που ήταν προέκυψε σαν στόχο στην που έμεινε ελεύθερο στον Παναθηναϊκό και βοήθησε πάρα πολύ και αυτό. Διαφορετικά ο Γιωάννη, άμα πήγαινε σε Αμερικανό ε, Playmaker, πάλι ο Βόν θα, τη... θα έφευγε. Έτσι. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, ο Γουίερ προσφέρει σε κάποιου τομεί που δεν προσφέρει ο Βόν. Και είναι χρήσιμο. Ο Μπέλ, για μένα το έχω ξαναπεί, ο Μπέλ αυτή τη στιγμή στα τελευταία μα του Άρη, γιατί δεν παίζει γι' αυτό που ήρθε, δεν παίζει καθόλου γι' αυτό που ήρθε, είναι από σκορφαίος. Με βάση αυτά που κάνει με στο παρκέ που δεν είναι αυτά για τα οποία ήρθε, mm -hmm. ο, ο, ο Μπέλ δίνει ένα συγκεκριμένο ρόλο στον Άρη και κάνει 7 άλλου ρόλου. Χωρί να κάνει το συγκεκριμένο που ήρθε. τώρα αν α, αλλάξει. Έτσι, η στόχευση με τον Μποχορίδη και τον Αθηναίου να βγάλει και περισσότερο, είναι, περισσότερα αυτό, πράγματα. Αυτό Μπέλ, νομίζω, αυτό νομίζω είναι το πλάνο του Γιαννάκη. Να μπορέσει τώρα με τον Μποχορίδη και τον Αθηναίου σε έναν διαφορετικό ρόλο mm. να βγάλει και τον Μπέλ στη θέση για την οποία τον πήρε, δηλαδή κυρίω του Σουτέρ. Έτσι. Και ο Γκούιβερ να μπορέσει και αυτό λίγο λοιπόν να προσαρμοστεί στα δεδομένα γιατί και αυτό έδειχνε ψιλογκλωβισμένο. Γιατί όταν έχει τα δύο γκάρ σου δεν μπορούν να, συ, να συνεννοηθούν, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, δεν μπορούν να συνεργαστούν mm -hmm. Κουλάει η ομαδα mm -hmm. δηλαδή, τώρα εσύ μου ανέφερε, ο Βόν έδινε μία πάσα, μία assist. Μία assist. Έτσι, πέρα. παράδειγμα τώρα. Μία assist ο στο... Κούνερης, ο Κούνιαρη, ο Σόζο έπαιξε, νομίζω είχε τέσσερι assist με όρο. Ε, στα τελευταία παιχνίδια είχε έξι. Ε, βλέπει, είναι τεράστιε διαφορέ. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι ο ένα συνεργάζεται παρότι έχει είχε χάσει την απουσία το μεγάλο διάστημα στο πρωτάθλημα. Και ο άλλο λέει ότι είναι από την αρχή δεν μπορεί να συνεργαστεί. Δηλαδή... Μόλι μία στην Ελλάδα και σχεδόν 2 δύο στο Τσάμπερτ. Σε αυτού του παίχτε. Το ότι συνεργάζονται καλά με την ομάδα φαίνεται ότι ο... του assist. Αν ναι, έχει μία assist και υποτίθεται κρατά την μπάλα από τα 24 δευτερόλεπτα τη την κρατά εσύ στα χέρια σου τα 15, αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Απλά είναι τα γράμματα. Δεν χρειάζεται να το αναλύουμε με περίεργου όρου mm -hmm. αμερικάνων Ναι. Όταν ο ΒΟΝ έχει 15 δευτερόλεπτα την μπάλα στα χέρια τα 24 και δίνει μία assist μέσω όρο, είναι πρόβλημα. Ε, είναι πρόβλημα. Έτσι ξεκαθά και ξεκαθά. είναι πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τον το παίχτη, αφορά τη λειτουργία όλων τη ομάδα. Δεν είναι μόνο ότι ε, ο, ο Βον φταίει. Η λειτουργία τη ομάδα φταίει. Yeah. Δεν είναι ότι α, εντάξει φεύγει ο Βον, αλλά ο Άρης από αύριο θα παίζει μπασκετάρα. Όχι. Mm. Είναι η λειτουργία τη ομάδα η οποία έχει θέμα και ο Γιαννάκη προσπαθεί με αυτή την αλλαγή στο ρόστερ να βελτιώσει την εικόνα του Άρη. Mm. Και η κίνηση του Άρη με, το, με τον Βον, εγώ θα τη συνδυάσω όλο και με την κίνηση του Πάκου με τον Τίλαρτ, ε, είναι παραδοχή. Λάθο. Σωστό, ναι, ναι. Δηλαδή, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το, το λένε οι Αμερικανοί, το έχουμε έτσι ενστερνιστεί και, και εμεί και λέμε το, τον όρο τη στρατολόγηση, το recruiting που λένε οι περισσότεροι. Είναι, πο, είναι, πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με ότι μπορεί να πάρει ένα καλό παίχτη. Έχει να κάνει με το πώ αυτόν τον παίχτη και τα χαρακτηριστικά που έχει θα εκμεταλλευτεί. Το γεγονό ότι ο Άρης τέλη Νοεμβρίου πηγαίνει σε αυτή την κίνηση Δηλαδή, να πάρει τον Ποχορίδι και να αφήσει τον Βον είναι μια παραδοχή λάθο. Όπω είναι και τον Πάο η κινήση με τον Τίλαρντ. Ότι ξεκάδρα. δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν μα βγαίνει και πάμε να τα αλλάξουμε. Αυτό είναι ουσιαστικά και αυτό που έχει να κάνει με τον Βον. Με δηλαδή... Στον Άρη, σε σχέση με τον Πάο, όπω δε πολύ σωστά ε, και το θέτει, γιατί ήδη καταστάσει είναι και δύο. Δηλαδή. Ε, ναι, είναι... Στον Άρη, η διαφορά έχει να κάνει ότι επειδή και τα οικονομικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Mm -hmm. Ε, έκατσε τώρα η φάση με τον Ποχορίδη που έμεινε ελεύθερο και ε, λογικά θα πω εγώ θα υπογράψει με λίγα χρήματα. Έτσι, γιατί ξέρει και ο Ποχορίδη την κατάσταση που αυτή τη στιγμή είναι έτσι, Γιατί δεν έχουν έρθει ούτε εκατομμύρια από ούτε καναλό το έπεσε, ούτε τίποτα. Δεν έχει έρθει. Για να μην μπερδευόμαστε mm -hmm, mm -hmm. και ονειρευόμαστε εκατομμύρια, όταν θα γίνει συμφωνία θα τα πούμε τα εκατομμύρια. και ε, από τη στιγμή που ο Ποχορίδη μπορεί να δει σαν Έλληνα και να καλύψει μια θέση και να μείνει και μια δεσκένη για Αμερικανό για αλλαγή, έτσι, νομίζω ότι ο Γιάννακη ε, κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Τον βοήθησε αυτή η όλη κατάσταση γιατί διαφορετικά θα πρέπει να ένα ξένο να δώσει χρήματα για να τον φέρει. Κάτι που εντάξει, προκειμένου πω είναι λίγο δύσκολο να δώσει ε, χρήματα για να πάρει παίκτη στον Άρη. Είναι δύσκολο, ομολογουμένω. Mm -hmm. Και τον βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Έτσι, και προχώρησε αυτή την, την αλλαγή, αν θέλει, του, ε, του με, βόν, με τον. Ε, τη λύση συνεργασία του με τον Κουάμε Έτσι. Mm -hmm. Α δούμε. δούμε, τώρα Μάλιστα. τι θα γίνει. Λοιπόν, μα έχει πετύχει το, το ρεπορτάζ πάνω στο, πάνω στο κομπί, οπότε το, 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 αναφέρουμε αυτό. Επιστρέφοντα για την ε, δεύτερη ώρα, ίσως μας πετύχει και άλλο ρεπορτάζ. Μπορεί να έχει ένα γιο, α πούμε. Μπορεί να, να γίνει και αυτό απόψε. Ε, θα πούμε και για πάου και για, για Ευρωλίγα, και για, και για NBA που τα έχουμε ανοιχτά. Τα έχουμε, τα Χρόνο έχουμε σήμερα. Να πούμε θα επίσης, πούμε επίση, ναι. Νίκο, FM Κοινό, το μήνυμα των φίλων Έτσι. στο 54526, 526 Οποιοδήποτε θέλει για επικοινωνία, ερώτηση, οτιδήποτε θέλει, το στέλνετε εκεί μέσω μήνυμάτων. Επίση, υπάρχει το γνωστό group στο Facebook το οποίο έχουμε δημιουργήσει, Basket City. Μία λέξη, το συγκεφαλαίο. Ε, γίνεστε μέλο και μπορείτε εκεί στα ανάλογα πώ τα οποία ανεβάζουμε να γράψετε και εκεί την άποψή σα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί ο Πάνο έστειλε κάτι, ή το Κάτσε λίγο, περίμενα να το εδώ Είναι. Λοιπόν, ο Πάνο λέει: Πολύ καλή κίνηση για τα δεδομένα του Άρη. Θα βοηθήσει και στην οργάνωση κ. Συνάμινο νόζερ για το ποχωρίδι προφανώ. Και κατά ψέματα, όσο και να μην έπαιζε κάτι, θα έχει πάρει δίπλα στο διαμαντίδι. Και ρωτάει αν έχει πληροφορίε για πόσα χρόνια θα κλείσει. ή θα είναι μόνο και το... μέχρι το ε, δεν καλοκαίρι. Υπάρχει κάποια ενημέρωση αυτό που έκανε πριν. θα, θα δούμε. Ε, δεν νομίζω να είναι μέχρι, μέχρι το καλοκαίρι. Και εγώ δεν ε, το νομίζω πιστεύω. να είναι μέχρι το καλοκαίρι. Ε, ή... Αλλά κρατάω μια επιφύλαξη. Ναι, σωστά, σωστά. Το ξαναλέω, κρατάω μια επιφύλαξη. Ο Άρη, έτσι για να το λέμε καλύτερα, ο Άρης με τον μάνατζερ που έχει πλέον ο, ο Μποχολί τον γενικά έχει κάποια θέματα. Γενικά. Είναι σκληρό διαπραγματευτή. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό θεωρείται και από του πολύ καλού μάνατζερ στο χώρο, γιατί είναι σκληρό διαπραγματευτή. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα επιδιώξει τουλάχιστον να τον κλείσει για ένα μισό χρόνο. Τουλάχιστον. Ε, ναι, και Είναι Έτσι. και το φυσιολογικό αυτό. Τώρα, να τον κλείσει για 6 μήνε, να έχει όμω εσύ το, την οψιό να ενεργοποιήσει συμβολέου, ναι. ναι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Και αυτό παίζει ένα σενάριο. Έτσι, Δηλαδή να, γίνει, να έχει ο Άρη την οψιόν με ένα συγκεκριμένο νούμερο γιατί και αυτό θα παίξει το ρόλο του να ξέρει στην όλη ιστορία και το οικονομικό θα παίξει το ρόλο. Έχει, Γιατί ένα παίκτη ο οποίο παίρνει 2,50 το χρόνο δεν μπορεί να πέσει παιδιά πάρα πολύ. Άσχετα αν παίζει όχι. Αυτό να το καταλάβουν κάποιοι. Ο Μπογορίδη που έπαιρνε 2,50 στο έχει αυτή την αξία αυτή τη στιγμή στο ε, πασχετικό χρηματιστήριο. Επειδή δεν έπαιζε, δεν σημαίνει ότι θα πάρει το χρόνο που θα πάει σε μια πάρει 30 mm -hmm. Έτσι δεν πέφτουν τόσο πολύ τα νούμερα. Καλό ή κακώς. Γιατί αυτό πουλάει και ο, ο Μποχορήδης σε ένα βαθμό αυτή τη στιγμή. Πουλάει την παρουσία του στον ότι ήταν στον Παναθηναϊκό και ότι έχει ένα, ένα συμβόλαιο. Δηλαδή, άμα το φωνάξει μια ομάδα, πήγα πέρα 2,50, θα με δώσει ξέρω εγώ 150. Σου ρίχνω και 100 χιλιάρικα. Κατάλαβε. Mm -hmm. Έτσι πάει η ιστορία. Μην περιμένει δηλαδή ότι μπορεί να κάνει με 20 χιλιάρικα. Έτσι. Mm -hmm. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πάμε στο, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, Basket City. Συνεχίζουμε, πάμε μέχρι και τι 10 εδώ στο Λίμπερο 107,4. FM και τα μηνύματά σα στο 54526 uh, και στο Facebook μπαίνετε στην ομάδα μα Basket City. Το C έτσι με κεφαλαίο, όλο μία λέξη. Κάνετε μία, ένα μικρό αίτημα, σα βάζουμε μέσα και κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Λοιπόν, στην Ευρωλίγκα, σε παιχνίδια τα οποία το ένα που τελείωσε είναι το Χίμκι Μπάμπερκ Νίκησε η Χίμκη 82-73 με το Σβέντη να κάνει παπάδε. Κάτσε λίγο να δω πώ του είχε γιατί σε κάποια φάση το είχε 26. Να δούμε πώ του τελείωσε. Ε, αλλά είναι αυτό που έλεγα και πριν. Ε, ζορίζεται αρκετά η, η Χίμκη. Ε, όχι ζορίζεται. Έχει θέματα πάλι μεταβλητισμού στον Μπαρτζόκα. Γιατί του χτύπησε ο Ρόμπερσον μέσα στην εβδομάδα και θα μείνει πολύ καιρό έξω. Και σήμερα στο παιχνίδι ε, του χτύπησε ο, ο Μάρκοβιτ. Σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη είναι στο τέλο. Κάτσε λίγο να δω γιατί πρέπει να τελείωσε να ανοίξει η εφέση με 70-68 την Αρμάνη. Α, σε παιχνίδι που κρύθηκε έτσι για αυτό το τέλο. Ξεκίνησε το Μακάμπι Τελαβίβ Ζαλγίρη μετά από 5 λεπτά που έγινε Ζαλγίρη 7-8. Σε λίγο ξεκινάει και το Μπασκόνια Φενέρ Μπαχτσέ και το Βαλένθια Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό ταξίδεψε στη Βαλένθια με τον Σπανούλη και στη λογική ότι θα κάνει τον τεμπούτο του για, για φέτο. Αλλά τελικά δεν παίζει ούτε σήμερα ο Σπανούλη, ο οποίο δεν έχει αγωνιστεί καθόλου από το ξεκίνημα. Προφανώ και αυτό το θέμα που έχει στο γόνατο και το ταλαιπωρεί το τελευταίο καιρό, όχι το τελευταίο καιρό, εγώ θα πω τα τελευταία χρόνια. Απλά προφανώ το τελευταίο καιρό είναι ακόμη πιο ε, σημαντικό. Δεν μπόρεσε να αγωνιστεί ούτε σήμερα. Μπήκε στο ζέσταμα ή προσπάθησε μάλλον να μπει στο, στην προθέρμανση στην κανονική. Ε, είχε πάλι ενοχλήσει στο γόνατο και δεν θα παίξει ούτε σήμερα στον παλιό ή στον ελληνικό. Και νομίζω χρόνια... ότι και αυτό ήταν και ο λόγο που σταμάτησε από την εθνική. Ναι. Και 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 κάθε χρόνο που περνάει και μεγαλώνει. Ε, Εντάξει, και το επίπεδο τώρα που παίζει ο Σπανούλη είναι αρκετά επαντητικό, έτσι να μην ξεκορεδευόμαστε. Ε, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο τον επηρεάσει όχι μόνο στη φετινή χρονιά, νικο, αλλά γενικά στην απόφαση του ίσω και για να ε, συνεχίσει το υψηλό επίπεδο. Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή, και αυτό Γιατί παίζει, και πλέον, πλέον, Έτσι όπω είναι η κατάσταση στην Ευρωλίγκα, ε, με τα 30 παιχνίδια ε, minimum, δηλαδή παίζει δύο πρωταθλήματα. Ναι. Ό,τι και να γίνει στην Ελλάδα και μπορεί να έχει εύκολα παιχνίδια και σε κάποια να προστατεύεσαι ή σε κάποια να μην παίζει ή τέλο πάντων ε, να μην δίνει ρε παιδί μου το 100% Για τώρα ο Σπανούλ, α το Ολυμπιακό λάβριο ε, δεν θα ξεσχιστεί κιόλα. Δεν θα χρειαστεί ας πούμε, να, κιόλας, να ναι. δώσει το 1000% για να κερδίσει. Ε, είναι, είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Είναι πάρα, πάρα πολύ απαιτητικό. Α, τώρα που λε τώρα για Σπανούλη, βλέπω και κάτι δηλώσει εδώ που λέει ότι. Ε, γιατί μίλησε λέει, στην Όβα, mm -hmm είναι μια επίπονη προσπάθεια που κάνω το τελευταίο Δεν είμαι συνδυσμένο τραυματισμό, αλλά είναι στο πλαίσιο του δελεσμού. Βρίσκομαι στην επανένταξη. Το γόνατό μου είναι καθαρό. Λέει, χρειάζεται χρόνο. Μην ανησυχεί ο κόσμο. Δεν θα σκάρω τίποτα τόσο νωρί. Ναι. Έτσι, δηλαδή καταλαβαίνω ότι. Ακριβώ είναι και αυτό. Να έτσι, ε, Δηλαδή δεν είναι. Ε, είναι μεν η πίεση να παίξει, αλλά όταν είσαι σπάνουλη και ξέρει ότι ένα πισωγύρισμα μπορεί να, σου, να σε αφήσει πάρα, μα πάρα πολύ ε, περιμένει. Περιμένεις ναι. Περιμένει, το κάνει και περιμένει. Περιμένει γιατί είμαστε Νοέμβριο μήνα. Νοέμβριο μήνα ούτε πρωταθλήματα κρίνονται, ούτε τίτλοι, ούτε τίποτα. Ετσι ναι. Το θέμα είναι και έτσι όπω είδαμε που είχαμε πέρσει την πρώτη εικόνα τη Ευρωλίγκα την, με, αυτό το, το σύστημα διεξαγωγή. η Φενέρ σε όλη την κανονική περίοδο αμολούσε αετό. Νομίζω ότι είχε τελειώσει με 18-12. Κάπω έτσι είχε τελειώσει στο τέλο τη κανονική περίοδου. Και μπήκε στα playoff και εκεί δεν έχασε από κανέναν μέχρι το τέλο. Δηλαδή, ε, η κανονική περίοδο ναι, μεν μπορεί να σου δώσει ένα πλεονέκτημα έδρα στα play-offs 8, όταν έρθει η ώρα τέλο πάντων και όλα αυτά. Αλλά έτσι όπω είναι πλέον το επίπεδο, πόσο μεγάλο ρόλο να παίξει έδρα και το πλεονέκτημά τη. Δηλαδή, πόσο να σε βοηθήσει, φορή... άντε να σου δώσει κάτι παραπάνω, λίγο. Ε, έχει, έχει, έχει κλείσει η ψαλίδα, α πούμε, για μια μάδα όπω ο Ολυμπιακό, που εντάξει, δεν έχει ρε παιδί μου, ούτε το, το μπάζε τη Φενέρου, το μπάζε τη Ούτε καν τον παζε τη σκύνη δεν έχει, ούτε καν τον παζε του Παναθηναϊκού θα πω εγώ δεν έχει ο Ολυμπιακό. Οπότε εντάξει. Τώρα Νοέμβριο μήνα να, να, να ρισκάρει και μάλιστα για ένα θέμα που προφανώ παντού τα λεπορεί τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι που το έχει τώρα. Ναι. Ε, και να σου πω κάτι. Αυτή στιγμή μου πέρασαν και δύο μπέτερ με τον Παναθηναϊκό. ναι. Γιατί να χωνθεί, δεν κατάλαβα. Για ποιο μάτσο, για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα το μόνο που ενδιαφέρει τώρα τον Ολυμπιακό είναι το πρώτο μπέτερ με τον Παναθηναϊκό. και τα παιχνίδια λίγο με την που Δείχνει ότι μπορεί κάπως να ενοχλήσει και κάπως μπορεί να κάνει κάτι. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι. Να. Λοιπόν, αυτό με το, με, το, με το σπανούλι που... Εντάξει. Ε, Λύπη δεν τον έχουμε δει καθόλου φέτος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μάθει να ζει χωρίς αυτόν. Ε, και δεν έχει επιλογή να, να μην μάθει να ζει χω, χωρίς αυτόν. Και η, η κίνηση που έκανε φέτος με, τον, με το Στρέλινιεξ ίσως να είναι από τις πιο καλές και στοχευμένες που έχουν γίνει στην, στην Ευρωλίγκα φέτος. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε να παίχτη πάρα πολύ καλό στο 1-2 και πάρα πολύ σταθερό, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένο σε αυτό το επίπεδο. Ε, και για ένα παίχτη που έχει και προσαρμοστεί και πολύ εύκολα έχει μπει μέσα στην ομάδα ε, και όπως και να το κάνουμε ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει έναν ελληνικό κορμό που ό,τι και να γίνεται τον κρατάει. Ό,τι και να γίνεται. Mm. Ε, και τα χρόνια λίγο να περνάνε. Ε, έχει το Μάτζαρη, το Πρίντεζ, το τον Πρίντεζη, τον Παπα-Νικολάου, τον παπα πετρου ακόμα και τον Αγραβάνη. Δηλαδή είναι ε, 4, 5, 6 Έλληνε παίχτε τη Βάδοξη στο Σπανούλι, που είναι και υψηλού επίπεδου παίχτε και γενικότερα είναι αυτοί που είναι ο, ο κορμό του. Που, που ό,τι και να γίνεται και στα στραβά. Ε, τον, τον, κρατάνε. Γιατί εντάξει, όπω και να το κάνουμε, οι δυο τη Απομαναθναϊκό, κάποιου τριγμού φέρανε. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, δεν πάνε να πήγε πέρσι στο τελικό τη Ευρωλίγκα. Τον έχασε, ε... αυτό σου λένε όλοι. Έχασε μετά το τελικό τη Α1. Ε... Μα ρε παιδιά, ο Ολυμπιακό είχε το 8ο μπάζετ, α πούμε, στην Ευρωλίγκα και πήγε τελικό. Ε... Δεν σε νοιάζει. Δεν τον νοιάζει τον άλλον. Έραζε... Ε, το το ε... 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 Έτσι είναι. Δυστυχώ η, κατάσταση εδώ. Λοιπόν, Αφήσαμε <ΠΗ> Πάοκ. Δεν... <Πεχή> ναι, δεν έχουμε κάνει κάποια κουβέντα για τον, για τον Πάοκ. Εντάξει, συνεχίζεται η προετοιμασία ε, για το παιχνίδι με τον, με τον Κολοσσό το Σάββατο στι ε, 6.30. Ε, το σημαντικό για τον Πάοκ είναι ότι ο ένα παίχτη που ταλαιπωρήθηκε αρκετά από, από, ταξίδια, ο Κλάσεν, και κανονικά γύρισε χθε και σήμερα προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Οπότε ε, έστω και οδύσια, με. πραγματικά έτσι. Ε, το είχαμε τι προηγούμενε <Πεχή> μέρε. Πέρασε. όχι 15. Ναι, σχεδόν δύο εβδομάδες, δέκα με δώδεκα μέρες, μεγάλη ταλαιπώρια. Πολύ πίκρα. Πολύ πίκρα. Δηλαδή, από την προπερασμένη Δευτέρα που ξεκίνησε το ταξίδι εκείνο για την Επτούνας, μέχρι να γυρίσει από τον Καναδά, ήταν διαρκώς μέσα στα, στα αεροπλάνα. Αυτός τώρα θέλει δύο μέρες μόνο για να ξεκουραστεί. Ε, τι τώρα, τι λέμε τώρα. Εντάξει. Δεν είναι. Το καλό είναι ότι έκανε προπόνηση σήμερα, θα προπονηθεί και, και αύριο, θα είναι στη διάθεση του Παπαθεοδούρου, αλλά εντάξει, αν ο άνθρωπος είναι και λίγο στα χαμένα, <laughs> δεν θα μου κάνει εντύπωση. Έτσι. Ε, κανονικά προπονείται και ο Μαργαρίτης, το λέω και αυτό γιατί ε, μην ξεχνάμε ότι ο Μαργαρίτης δεν ναι, έμενε με την Εθνική, αλλά έχει και ένα θεματάκι σε ένα, θέμα... σε ένα σημείο του χεριού στον αντίχειρα που είναι περίεργο. Uh, Χθε και αυτό δεν έχει προπονηθεί γιατί ήταν uh, σαν αποθεραπεία η μέρα, κάπω έτσι. Uh, σήμερα και αυτό προπονήθηκε κανονικά. Uh, δεν θα έχει τον κόνιαρο πάω και δεν θα τον έχει για τα επόμενα παιχνίδια μετά τον τραυματισμό του στο... με την εθνική ομάδα. Και εντάξει, έχει να το πει έναν κολοσσό uh, ο οποίο κάτι στραβό έχει φέτο. Δεν ξέρω, δεν... στα τελευταία παιχνίδια λίγο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο κολοσσό ο οποίο είναι ενισχυμένο γιατί έχει πάρει τον ε, ενισχυμένο. Έψανε ψηλό πήρε Τσαλμπούρη από την ΑΕΚ. Έτσι. Α, ο Τσαλμπούρη είναι και αυτό με περίπτωση. Σαν να αναφέραμε πριν. Είτε για τον Χαραλαμπόπουλο, είτε για τον Μποχωρίδη ε, ο Τσαλμπούρη και φέτο η ΑΕΚ χρόνο συμμετοχή δεν θα είχε. Ε, και αποφασίστηκε να πάει ιδανικό στον, στον Κολοσσό και να παίξει και αυτό να πάρει χρόνο να, να. έχει ρόλο σε μια ομάδα, να έχει ευθύνε να παίρνει, να αποφάσει. Θα τον έχει λοιπόν τον, τον Τσαλμπούρη μαζί του ο, ο, ο ε, γενικά, αν δεν κάνω λάθο, ο Πάοκ έχει μόνο νίκε στο παλατάκι με τον, με τον Συνήθω δύσκολε, αλλά νίκε. Ε, νομίζω και στι 7-8 φορέ που έχουν παίξει στο, στο προτάσμα, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που έχουν υποκολοσώσει είναι στην, στην, στην Α1. Ε, πρέπει να έχει μόνο, μόνο νίκε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ε, επειδή είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί είναι ομάδε που προέρχονται από, από, διακοπή. Ε, ο ο Κολοσσό τελευταία παιχνίδια είχε θέματα. Δηλαδή και με το Λαύριο έχασε εύκολα. Ε, στην έδρα του Λαβρίου, βέβαια. Το, τον, Ολυμπιακό δεν κατάφερε να, τον, το κοντράρει στην έδρα του, παρότι ο Ολυμπιακό είχε αρκετά προβλήματα σε εκείνο το παιχνίδι. Ε, για τον Πάο και το ερωτηματικό εικόνα του γιατί πάνω που πήγε να βρει ένα ρυθμό ήρθε η διακοπή. Ε, είχε την ευκαιρία μέσα στη διακοπή να δουλέψει. Γιατί δεν. Ε, από τη στιγμή που ξεκίνησε το πρωτάθλημα είχε συνεχόμενα παιχνίδια και με τι αλλαγέ που γίνονται στο, στο μέσα ε, οι παίχτες μπαίνανε μόνο στα παιχνίδια ε, πλέον θα έχει σύν ένα καινούργιο παίχτη, τον Γκος που θα τον δούμε στον τεμπούτο του μεθαύριο αλλά δεν θα έχει ένα πολύ σημαντικό του άξονα στο παιχνίδι που είναι ο Κόνιαρης μετά τον, το, το δραματισμό του, οπότε είναι ερωτηματικό το, το, τι θα δούμε και η ατυχία αυτή που συνεχίζεται με τους δραματισμούς τώρα έρχεται σε ένα σημείο που για μένα είναι μια ευκαιρία για τον Πάο να ρεφάρει το κακό του ξεκίνημα. Και το λέω εξηγώντα ότι ο Πάκο θα παίξει με τον Κολοσσό το Σάββατο. Υποδέχεται μετά την Βέντσπιλ. Θα πάει να παίξει την Αμαλιάδα με τον Κόρυβο Μετά υποδέχεται τη Λούντβιξμπουργκ. Υποδέχεται ξανά την ΑΕΚ. Και μετά πάει να παίξει με την Καζιατέμπ. Ωραία. Δηλαδή είναι έξι παιχνίδια στα οποία εφόσον είσαι πλήρε και καλά, για μένα μπορεί να κάνει από τέσσερι μέχρι έξι νίκε. Ακόμα και το απόλυτο μπορεί να κάνει. Είναι δύσκολο. Έτσι. Γιατί και η Λούντβιξμπουργκ είναι μια ομάδα πολύ ψηλού επίπεδου. Και φυσικά με την Άικ είναι τέρμι το παιχνίδι, να το έχει στην έδρα σου. Ε, και τα άλλα τα μάτια, εντάξει, ούτε στην Αμαλία δεν είναι εύκολο παιχνίδι, ούτε με το κολοσσό για μένα το Σάββατο είναι εύκολο παιχνίδι, ούτε φυσικά η Γκαζιά δεν είναι ομάδα που θα πα και κερδίζει εκτό έδρα εύκολα. Απλά λέω ότι είναι ένα πρόγραμμα τέτοιο, στο οποίο εφόσον ήσουν καλά και πλήρη, ε, έχει την ευκαιρία να κάνει ένα σερί. Ε, ή τέλο να κάνει ένα καλό ο, ρεκόρ ας πούμε, σε αυτά τα μάτ και να ρεφάρει λίγο το, το, ξεκίνημά σου το, το, κακό. Και το λέω γιατί ο Πάκο Τσάπρο λίγα από εδώ και πέρα. Πρέπει να κάνει μόνο νίκε. Αν θέλει να μείνει μέσα στο, στο παιχνίδι, ε, πρέπει να κερδίσει την Πένσπιλ, πρέπει να κερδίσει κάπω το Λίγκο και πρέπει να κάνει και ένα διπλό στο, στην, στον Καζιατέμπ για να μείνει μέσα στη, στην πρόκληση. Ε, αλλά από τη στιγμή που έρχεται ο τραυματισμό του, του Κόνιαρη θα δούμε μέσα στην ομάδα τον Κόσ να δούμε πώ μπαίνει ο Αμερικανό. Η αλήθεια είναι ότι και χθε μα το είπε και ο Κόσο Βασιλιάδη και γενικότερα το κλίμα που βγαίνει για τον Αμερικανό είναι ότι είναι ένα παίχτη που έχει πολύ εύκολη προσαρμογή ε, όσον αφορά το κομμάτι των πληροφοριών που δέχεται και το πώ τι βγάζει μέσα στο, στο γήπεδο. Γιατί είπαμε, είναι ένα παίχτη πολύ έμπειρο. Ε, για μένα το θέμα για τον Κόσο είναι τώρα που θα έρθει ένα είναι μια λέλαπα για αυτόν γιατί δεν έπαιζε το προηγούμενο διάστημα και θα μπει τώρα από το Σάββατο σε μια διαδικασία αγώνων ανά τρει ημέρε. Ε, είναι λίγο ερωτηματικό το πώ θα είναι. Ε, και πώ θα είναι από πλευρά σωματική ε, πλευρά για μένα, όχι τόσο το, το, το κομμάτι το πνευματικό. Γιατί όλοι λένε και το παραδέχονται ακόμα και αντίπαλοι έτσι που παίξαν στο φιλικό το Σάββατο ότι ε, είναι καλό παίχτη. Είναι παίχτη που θα, θα βοηθήσει άμεσα. απλά για μένα, όταν θα, πάει ο... όταν θα μπει ο Γκος μετά από 3-4 μήνε που δεν έπαιζε και θα έχει παιχνίδι ένα-3 μέρες και θα πρέπει να έχει και ρόλο σημαντικό ε, γιατί δύσκολο δύσκολο. λείπει ο γκόνιαρη. Εντάξει, είναι δύσκολο. είναι δύσκολο. Δηλαδή, στα δικά μου τα μάτια, ο Γκος σε αυτά τα παιχνίδια ε, θα ήταν ένα παίξ που θα σου δώσει 12-16 λεπτά και σταδιακά να τα ανεβάσει. Ε, τώρα που δεν έχει τον γκόνιαρη, θα χρειαστεί να το βάλει παραπάνω. Οπότε είναι θέμα. Αυτό. Έτσι. Ε, και θα δούμε, σιγά σιγά θα δούμε και τον Χαραλαμπόπουλο στα παιχνίδια που έρχονται θα μπει και αυτό στο, στο rotation σταδιακά. Ε, οπότε πάλι ο Πάοκ έχει αρκετά ερωτηματικά μπροστά του. Για μένα με πιο βατό πρόγραμμα, να το πω έτσι απλά, με πιο normal πρόγραμμα σε σχέση με το ξεκίνημά του, αλλά και πάλι κανένα μας δεν μπορεί να το θεωρήσει δεδομένο. Να πει ότι ε, αυτό το έχω πάρει. Κανένα δεν είναι έτσι. Ε, Μια που το λέμε, κάτσε λίγο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Στον, στην Α1 να πάμε, πω, ναι. ε, ψάχνοντα το πρόγραμμα, να πω ότι ε, πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποστολή για το παιχνίδι με τον Προμηθέα. Ο Βόν δεν είναι βέβαια παρόν στην αποστολή. Το παιχνίδι του Προμηθέα, ε, του Άρη με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Δύσκολο παιχνίδι. 5-1 προμηθέας, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι γενικά η προετοιμασία του Άρη κυλάει με πολλά προβλήματα. Καθώ κομμάτι προπόνηση ακολούθησαν Φιόνι Πέντουι Μοράντ Μούρτο. Ε, ενώ πρόβλημα έχει Αθηναίου. Ο οποίο ε, έχει ενοχλήσει το, το γαστροκνήμιο. Από την εθνική. Έχει. <laughs> μάλλον δεν ξέρω αν επιβαρύνθηκε και παραπάνω. Ναι. Ε, οπότε Αθηναίο είναι ένα θεματάκι για τον Άρη. Όπω και οι πόλη που ανέφερα που φαίνεται ότι δάξει, δεν είναι στο 100%. Ε, και χωρίς την απουσία του Βόν και με την απουσία του Βόν μάλλον καταλαβαίνει κανείς ότι η αποστολή είναι δύσκολη για τον Άρη βέβαια την αποστολή να δω αν έχει τίποτα μποχωρίδι όνομα μέσα αλλά δεν έχει <laughs> ε, το Άρη οι κίτρινοι οι οποίοι θα πάνε στην Πάτρα θα μείνουν Αθήνα και μετά πετάνε και σε Αλερουά. Έτσι που έχουν το παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα. Τη Δευτέρα θα αναχωρήσουν για τι Βρυξέλλε και από εκεί ο δικό για Οστάνδη. Συγγνώμη, Οστάνδη παίζουν, όχι σε Αλερουά. Ο Οστάνδη λοιπόν θα πάει μέσω, θα κάτσει μια μέρα Αθήνα, δηλαδή Κυριακή κάθε Αθήνα και φεύγει Δευτέρα πρωί για. Βερξέλε και από εκεί προορισμό για την Οστάνδη. Λοιπόν, ο Άρης παίζει το Σάββατο στην έδα του Προμηθέα στι 4.30. Στι 6.30 είναι το παιχνίδι του Πανιονίου με την Κίμη. Μια Κίμη που έχει ενισχυθεί αρκετά και με τον γνωστό μα από την παρουσία του στον Πάοκ πέρσι τον, τον Μακφάντεν και σήμερα ανακοίνωσε τον, τον Κάιζερ. Ο Φάρο υποδέχεται το Ρέθυμνο. Αυτό είναι καλό παιχνίδι για το Ρέθυμνο που έχει μείνει πίσω. Ο είναι στο, 3-3 μέχρι τώρα. Επίση αυτό το παιχνίδι είναι Σάββατο στι 6.30. Ο Πάοκ υποδέχεται τον, τον Κολοσσό. Κυριακή είναι το παιχνίδι τη ΑΕΚ στο Λαύριο. Φαίνεται δύσκολη έξοδο και λέω φαίνεται γιατί το Λαύριο έχει. πριν τη διακοπή ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Και όταν λέω σε εξαιρετική κατάσταση, μιλάμε για ομάδα η οποία α, τα τρία προηγούμενα παιχνίδια τα κέρδισε με 20-25 πόντου. Με αντιπάλου στο Ρέθιμιο εκτό έδρα, στον Κολοσσό στην έδρα του. Πήγε και κέρδισε μέσα στην Αμαλιάδα πάρα πολύ εύκολα. Φαίνεται δύσκολο παιχνίδι για την, για την ΑΕΚ αυτό τη Κυριακή στο αύριο. Κυριακή επίση παίζει ο Ολυμπιακό, υποδέχεται τον κόρυβο στι 6 και α, το πρόγραμμα κλείνει, το πρόγραμμα τη 7η Αγωνιστική ολοκληρώνεται το βράδυ τη Κυριακή στι 8 που ο, Πα, ο Παναφυλαϊκό υποδέχεται τα, τα τρίκαλα. Λοιπόν, φτάσαμε 9.30. Πάμε στο, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε τελευταίο μισάρα να μιλήσουμε λίγο και για NBA. Για τι εξελίξει που υπάρχουν εκεί, Έχουν και, έχει αρχίσει και εκεί το κομμάτι των ερωματισμών να βγαίνει στο προσκήνιο. Διάφοροι <coughs> σιγά σιγά πέφτουν. Ε, πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Το τελευταίο κομμάτι τη εκομπή. Ξεκίνησε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Φοντέτα. Βαλένθια Ολυμπιακό 9-13. Για να δούμε λίγο τα τελικά. Ε, όχι, τελικό ήταν το 76-8 τη ΕΦΕΣ με την Αρμάνη. εξέλιξη είναι και το Μακάμπι Τελαβίβ Ζαλγκύρη 31-29, λίγο πριν το τέλο του ημιχρόνου. Ξεκίνησε και στην Μπασκόνια, τον Μπασκόνια Φενέρ που είναι στο 14-11. Ε, είδα λίγο Φιλαδέλφια χθε. μάλλον είδα Φιλαδέλφια χθε. Και έχω να δηλώσω, φίλε, στα μάτια ότι είναι και αυτή η ομάδα με πολύ ωραίο ενδιαφέρον να κάτσει να τη δει. Ναι, καλή είναι, καλή είναι, ναι. Όχι. Του βλέπει ευχάριστα. Ναι. Του Sixers. Και νομίζω ότι επειδή λογικά θα μπουν στα playoff, θέλω να, να πω. δηλαδή, Έτσι φαίνεται. Μάλλον θα μπουν. Ε... Μάλλον. Κοιτάξτε, αυτοί πιστεύω ότι θα, θα είναι. Έχει ενδιαφέρον να Στην Ανατολή θα είναι ένα γκρουπ ομάδων που θα παλέψει τελευταίε αγωνιστικέ. Δηλαδή θα έχουμε αυτό το. Ε, μία νίκη πάνω, μία νίκη κάτω. Θα το έχουμε. Mm -hmm. Έτσι δηλαδή είναι πώ θα, θα, κυλήσει το πρόγραμμά του εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, άμα είναι ο ε, συνήθω αυτοί που παλεύουν και παίζουν με αδιάφορου. Ναι. Δηλαδή με αυτού που έχουν είτε, προ, είτε περάσει τα playoff και κάνουν ξεκούραση, συνήθω βλέπει σαν <laughs> Αντώνιο σπέρς, mm -hmm. Έτσι, Δηλαδή οι ομάδε που παλεύουν για playoff θέλουν να παίζουν με του Πέρσ στο τέλο. Mm -hmm. Γιατί οι Πέρσ έχοντα ξεβαρήσει mm -hmm. κάποια συγκεκριμένη θέση μετά ο Ποβόβιτ κάνει πολύ μεγάλο rotation και ξεκουράζει πολύ. Mm -hmm. Τουλάχιστον ξεκούραζε έτσι, γιατί είχε και μια ομάδα με Ντάγκα μέσα, με Πάρκερ, με Τζινόμπελη μεγάλου σε ηλικία. Mm -hmm. ε, γενικά το κάνει αυτό ο, ο Πόμποβιτς. Αλλά όχι, οι Sixers φέτος δείχνουν ότι μετά από χρόνια και μετά από πολλούς παίκτε που ήταν ψηλά στα draft και επενδύσαν πάνω τους και έγινε και, και δείχνουν ότι φέτος και με τον Σίμονς και με τον Εμπί που δείχνει να έχει το μυαλό του περισσότερο στο μπάσκετ και λιγότερο στη μία καλύφα, έτσι, γιατί πέρσι ας πούμε ο Εμπί έχει γίνει ντόρος για, τις, για τα tweet που είχαν με τη μία καλύφα, έτσι γνωστή στάρ της 7ης τέχνης Έτσι. Ε, γιατί ανέβηκε μια σε ένα σημείο ράπ και χτύπησε το γονατό του και διάφορα τέτοια δηλαδή για τον μπάσκετ φέτος είναι για τον μπάσκετ Έτσι, και νομίζω ότι αυτό είναι καλό για τον νεαρό και ο Σίμος βέβαια που κάνει εντάξει παιχτικά πράγματα για ρούκι ο Σίμος είναι και αν σκεφτούμε ότι πέρσι έχασε όλη τη χρονιά γιατί ήταν τραυματίας ε, κάνει πραγματικά πολύ ωραία πράγματα και αν σκεφτούμε πίσω την yeah, ασφαλή. Είναι καλή ομάδα. Δεν δε δε σουτάρει. Ναι. <laughs> πραγματικά δεν δε σουτάρει. Αν και του υπόλοιπου. Όχι, είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Είναι ψηλογεμάτη στο, στο, δικό τη επίπεδο, έτσι. Ναι. Είναι γεμάτη. Κάτα δεν είναι τώρα τώρα τώρα... γεμάτη ομάδα για να πάρει τα χτυλίδια. Okay. για αλλά... επίπεδο τώρα να μπει πλέον. Έτσι, ναι, να είναι γεμάτη πόσο. Πόσο. και έχει αρκετά ενδιαφέροντα project, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Σίμον, ο τα αυτό ο Κόβινγκτον που είναι πολύ καλό γκάρντ. ακόμα και ο. Πώ τον λένε, ο κοντούλο ο λευκό. Μακ. Μακ Δέρμο, τι είναι στη Νέα Υόρκη. Ναι. Α, κατάλαβα ποιο είναι. Ναι. Ο Νέλ. Τέλο ε... πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώ τώρα και αυτό είναι ένα πολύ τίμιο λευκό γκάρτ. Δηλαδή αυτό που έχουμε στο μυαλό μα για λευκό playmaker στο NBA είναι ο Ρέντικο, ο οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό σουτέρ. Ε, ο Σάριτ που για μένα είναι επίση ένα πολύ ενδιαφέρον project γιατί είναι ένα παίχτη που παίζει 2, 3, 4, 5 ας πούμε σε χαμηλά σχήματα, μπορεί να παίξει τέσσερι θέσει. Ε, είναι μια ομάδα και, και όντω αυτό που. Το, το, το μότο του αυτό με το process, το trust the process, όντω χρόνο με το χρόνο κάνουν βηματάκι προ τα πάνω. Τώρα χρειάζεται τη Washington που η Washington για πολλού ε, είναι ομάδα που είναι για το 2-3 στην Ανατολή. Ναι. Ε, η Washington. Ε, εντάξει, βέβαια ο Μπάρκλα με πέρσι είχε πει ότι θα είναι στο 1-2 η Ουάσιντον και πανηγυρικά διαψεύτηκε. Ε, αλλά είναι ομάδα, ρε παιδί μου, η οποία η Ουάσιντον παλεύει τα τελευταία χρόνια να παίξει τελικού Ανατολή, να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, να μην είναι δηλαδή και στο 3-4 όπω είναι τα τελευταία χρόνια μόνιμα. Και βλέπει ότι α, πέρσι η Φιλανδία δεν έκανε τέτοια. Δεν πήγε με κάνει τέτοιε νίκε. Φέτο κάνει. Και πολλά τέτοια ματσίδια έχει και κάνει ε, νίκε. Mm -hmm. Οπότε δεν κάτι να αλλάζει. Έτσι, Έτσι, σήμερα, παίζει, σήμερα παίζει στην, uh, στη Βοστόνη. Έχει Celtics Final Fantasy. Χθε είδα επειδή ήταν την ίδια ώρα το παιχνίδι της, των Sixers με του Wizards. Uh, βέβαια, οι Wizards δεν είχαν το gol. Ναι, οπότε εντάξει, απουσία ήταν, δηλαδή, ήταν απουσία ναι. σημαντική, όπω και να το κάνουμε. Uh, την ίδια ώρα έπαιζε και, και το Orlando με την Oklahoma. Mm. Και αυτό που λέμε, ρε, φίλε, και λένε οι προπονητέ: Ο χρόνο και ο χρόνο και ο χρόνο. Ε, είναι μεγάλη αλήθεια, ρε παιδιά. Δηλαδή, ε, καταλαβαίνω ότι κάποιο που ακούει. Λέει ότι η ομάδα μου δεν μπορώ να κάνω υπομονή όλη την ώρα και να περιμένω και θέλει χρόνο και θέλει χρόνο. Αλλά ρε παιδιά, οι, οι Thunder έχουν βάλει δύο παιχταράδε δίπλα σε έναν παιχταρά και δεν μπορούν να παίξουν. Ε, δεν ε. μπορούν να παίξουν. Ε. Δηλαδή θα είσαι κακοί. Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, ο Καρμελό δεν ξέρω. Αν έχει πλέον τη στόφα του, του παίκτη-νικητή, μετά από τα χρόνια του στη Νέα Υόρκη, τη χρονιά, τα χρόνια στο Ντέμβερ που και εκεί δεν ήταν καλά, έχει πάψει να είναι αυτό που λέμε ο πολύ μεγάλος, δηλαδή ο σούπερ ναι. Και δεν ξέρω αυτό αν επηρέαζε γενικά ο George, ταξίταν κι αυτό σε ένα σούπερ σε μια ομάδα που διεκδικούσε κάτι μετά τον τραυματισμό του. Ε, δεν είναι, πιστεύω, ο σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή θέλει ακόμα. Και βέβαια είναι και αυτό ότι πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο συνεργασία. Ε, δηλαδή, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, γίνει το βιντεάκι που ο Βόλσπερ μετά την ETA, χθε, είναι στον πάγκο και ξεσκέφτεται. Ναι. λέει τι γίνεται, Δηλαδή πέρσι, μόνο του ήταν και είχε καλύτερο ρεκόρ η Οκλαγώμα. Και, και καλύτερο ρεκόρ είχαν και καλύτερο μάτιο που παίζανε. Όπω είπαμε και χθε, είναι και η πιο ακριβή ομάδα στον πλανήτη. Ναι, σωστά. Αυτή που δίνει τα περισσότερα σε μισθού. Έτσι δηλαδή είναι ένα τεράστιο άνοιγμα για την οκλαχώμα. Εντάξει, μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και Βέβαια, νομίζεις. είναι ο χρόνο. Εγώ δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουν έτσι να είναι. Κι εγώ έτσι νομίζω. Απλά επειδή του έχω δει 4-5 παιχνίδια και χθε. Δηλαδή, χθε είχα να του δω κάνα δύο εβδομάδε, παιδί μου και έλεγα κάτσε λίγο να δούμε τι κάνουν. Αν έχουν κάνει λίγο έστω κάποια βελτίωση. Αυτό που δεν μπορώ να, να καταλάβω, θα μου πει μέσα Νοέμβριο ακόμα, έχει πάρα πολύ δρόμο. Ε, μπορεί όντω, ρε φίλε, ο Westbrook να μην σηκώνει, να το πω έτσι γύρω του. Άλλους. Και άλλου τέτοιου παίκτε. Δηλαδή, ίσω να είναι καλύτερο να έχει το Westbrook αρχή, μέση, τέλο και να έχει γύρω του εργάτε. Ε, κοίτα, είναι αλήθεια ότι όλε αυτέ οι κατηγορίε, οι ομάδε μάλλον που είχαν του Big 3, 4 και τα σχετικά, έτσι, είχαν έναν Σταρ και κάποιου που ήταν. Ε, ε, Συμπληρωματικοί, στρατιώτε, θα το πούμε έτσι. Με, πέρα, ναι, αλλά τώρα στρατιώτε πολυτελεία. Δηλαδή, ναι. δε στη Βοστόνη ήταν ή για του Big 3. Mm -hmm. Έτσι, δηλαδή. Τον Άλεν που δεν ήταν, ήταν ο Στάρμερ αλλά δεν ήταν ο ηγέτη μια ομάδα, ήταν αυτό ο οποίο μπορούσε να πάει στη στιγμή σκοτώσει. Να βάλει ξαφνικά σε πέντε φάσει πέντε τρίποντα και να τελειώσει το παιχνίδι. Ήγει στον Γκάρνετ που όταν πήγε στη Βοστονή άλλαξε το στυλ παιχνιδιού του. Δεν ήταν ο σούπερ στρατη τη αλλά ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο. Mm. Έτσι, και ουσιαστικά τι είχε, είχε στον Πυρ να είναι ο ηγέτη μια ομάδα γιατί ήταν ο ηγέτη ήδη σε την ομάδα. Ναι. Τώρα στην Ογκλαγόμα το, το, το ψάχνει. Έτσι, το ψάχνει δηλαδή το ψάχνει. οι Lakers. Είχαν τα τον κόμπι. Έτσι δηλαδή ήταν και ακόμα και με Σακίλ, Ο κόμπι ήταν. Ναι. Που βλέπει ότι και με Σακύλ είχαν θέματα. Mm -hmm. ε, mm -hmm. Golden State πήγε ο Ντουραντ προσαρμόστηκε στα δεδομένα των Golden State Warriors. Δεν έγινε τον number One. Mm -hmm. Προσαρμόστηκε στον Κάρι, στον Τόμψον. Ε, και βλέπει ότι σιγά σιγά ο Ντουραντ έγινε αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα όνομα. Mm -hmm. Αυτό είναι το θέμα στην Οκλαγόμα το οποίο πρέπει να το δουλέψουν εκεί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα όταν έχει τέσσερι μεγάλου στάρ. Και πρόσεξε, ο Κλακώμα έχει και προβληματικού στάρ. Δηλαδή ο Καρμέλο ναι, είναι προβληματικός. Δεν είναι, δεν είναι, και πολύ νορμάλ παιδιά. Ο, θα, ο Καρμέλο αλλά... είναι προβληματικό στάρ. Ναι. Δηλαδή όταν είσαι, είσαι ο Καρμέλο και είσαι 8 χρόνια, 7 πόσα χρόνια, 5 στη Νέα Υόρκη και δεν, ναι. δεν έχει μπει playoff. Πρέπει, είσαι... Αυτός πρέπει, και η περσινή του χρονιά στην Ιόρκη επειδή έτρωγε και πολύ ξεφωνικό. Είναι, είναι προβληματικό ο Κάρμελο. Είναι ναι, προβληματικό. Και να έχει πάρει πολύ από κάτω. Και φαίνεται. Έτσι, και, είναι, και, είναι, αληθινό αυτό ότι όταν είσαι μια ομάδα η οποία όπω είναι η Νέα Υόρκη που είναι ένα μεγάλο όνομα τεράστιο για το NBA και κάθε χρόνο από τον Οκτώβριο είσαι εκτό playoff γιατί έτσι ήταν η ιστορία τη Νέα Υόρκη. Πα σε μια άλλη ομάδα πρέπει να, ή να βρει άμεσα τη χημεία ή μετά είναι δύσκολο. Mm -hmm. ναι, Δηλαδή, ακόμα ας πούμε και ο, Γκάρνετ πιο πολλά μπέτυχε στη Μινεσότα από ότι ο Καρμέλος στην uh, Νέα Υόρκη. Mm -hmm. Δηλαδή ο Γκάρνετ τουλάχιστον προχώρησε και λίγο στα πλέον. Πήγε πλέον. Είναι, είναι πολλά στην δεν ξέρω αν θα πιάσει το πείραμα αυτό. Έτσι, ο Τζόρτζ έχει τη φήμη του καλού παιδιού, του παίχτη εργάτη, του παίχτη για την ομάδα. Τελείω διαφορετικό στυλ. Αλλά και αυτό ήταν σε μια ομάδα που ήταν ο Σταρ. Τώρα όλοι πρέπει να δουλέψουν κάτω από τον Westbrook. Γιατί αυτό είναι ο star. Έτσι. Στο κλαχώμα, έτσι. έτσι δεν είναι. Και θέλει ούτε τον Καρμέλα, ούτε τον Τζόρτζ. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, οι Thunder χάσανε χθε 121-108 στο πάντα τίμιο Ορλάντο από το ξεκίνημα τη σεζόν. Οι Pistons νίκησαν 131-107 του Suns, οι οποίοι είναι μια ομάδα που δεν παίζει άμυνα ποτέ. Έφαγαν 131 πόντου και από του uh, Pistons. Είπαμε για τη Φιλαδέλφια που νίκησε 118. Σα πιστεύω και του Ρεπόρτερ τον Εύκολα. Εύκολα. <laughs> Εύκολα. Δη δεν ασχολούνται με το θεμά, μηνα, δεν του νοιάζει. Η η το Φίλινγκ, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπει, μπ, το Φίλινγκ ποτέ δεν έπαιζε άμυνα. Πάντα δεν πλέον είναι υποκλητικό. Είναι... Είναι... Λίγο τότε. <laughs> σω <ίσως laughs> εκεί τα χρόνια με, που χτυπούσαν, που χτυπιόταν με, με το Σικάγο, δηλαδή <laughs> <laughs> δη με Τζόσον, Μάιλι. Ναι, ναι. Εκείνα ίσω τα χρόνια να ήταν λίγο έτσι με αμυντικό προσανατολισμό. Τα υπόλοιπα μετά. Δηλαδή και με μπάρκλε και με αυτά δεν δηλαδή, είναι. Θυμάμαι μπάμπα μπούμπα ήταν. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια εντάξει γίνει παιδική ε, χαρά. Είναι πλέον, play δηλαδή, εντελώς, εντάξει, δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, έξα είπαμε 118-113 του Γουίζα που δεν είχαν τον, τον Γουόλ. Ο Γουόλ θα χάσει ένα ψηλοσημαντικό διάστημα. Τώρα το θυμάμαι ακριβώ. Αλλά θα μείνει για κάποιον καιρό έξω. Οι νίξ που λέγαμε για τον Καρμέλο συνεχίζουν και καλά να παίζουν και να παίρνουν αρκετά καλά αποτελέσματα. Χθε εύκολα 115-86 του Μαϊάμι. Uh, Ο φίλο του πάνω λέει το Μακόνελ. Μακόνελ, άρα μπράβο. Μακόνελ. Uh, οι Raptors νιξαν νίξαν 126-113 του uh, Hornets. Θέλω την εκτό έδρα uh, φανέλα των Hornets. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίο χρώμα. Και έχει και το άλλο το μπραντ, δεν είναι τη Nike που, έχει, που δίνει όλε τι ομάδε, είναι του Jordan. Το, το Jordan, το brand, yeah. Και είναι πολύ δυνατή. <σσο arrivé> posso, είναι, μπορείς να θέλω όλα αυτά τα χούτι τα καινούργια που βγάλα. Είναι πολύ ωραία όλα Είναι πάρα πολύ ωραία όλα Πάρα πολύ ωραία Κανακατοστάρικο νομίζω είναι και μαζί με αποστολή Παράδει, Δεν είναι καταστάρικο κάτι που μου στείλαν το μεσημέρι Κατά τα 60 είναι ε, Πρέπει να είναι το... Έχει δύο ειδών να ξέρεις Το ένα είναι το official merchandise Και το άλλο είναι το NBA το πιο light Όχι είναι λίγο διαφορετικά Δηλαδή είναι σαν χούτι και τα δύο Απλά το ένα είναι αυτό που κλείνει μέχρι το. Α, εσύ θε το. Ναι, αυτό που κλείνει το... μέχρι εδώ. Τη ναι. προθέρμανση, οκ, okay, ναι, εντάξει, okay, πάσω. Λοιπόν, Α, οι δεν Houston... έχει βοστόνη, δεν βρήκα βοστόνη. Ναι. Οι Houston νικησαν νίκησαν εύκολα 118-97 του Pacers, οι Houston είναι στο 17-4. Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν. Οι Timberwolves νίκησαν μέσα στην έδρα τη Νέα Ολαιάνη 102-120. Το Μπρούκλ νίκησε 109-104 του Mavericks. Οι Spurs 104-95 του Grizzlies που μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή τον Φισντέιλ uh, και uh, οι Warriors, οι Warriors 127 127-123 τους, uh, τους, Lakers είχε εκεί αρκετά σκηνικά και με τον μπαμπά Μπολ να είναι εκεί κάτι έτσι λέει τα παπούτσια στον Τραμπ Ο μπαμπάς ο, οποίος είπε <laughs> ότι, ο μπαμπάς του του Ρόνζου Μπολ ο οποίο <laughs> είπε ότι μέχρι να πεθάνω θα πιστεύω λέω ότι ο παγωγό μου είναι καλύτερος τον Κάρι <laughs> το είπε αυτό <laughs> Αυτό ο απίθανος δηλαδή <laughs> <λέει, τρελάκια σύγραφος> Τι <σίλεια> <σίλεια> <Φιλιά, και σίλεια> δηλαδή, Δεν μπορεί <σίλεια> να τα λες αυτά, αυτά τα πράγματα. <σίλεια> <σίλεια> ο γιο σου <σίλεια> δηλαδή <ίθως> έχει παίξει. <σίλεια> φίλε, γύρω από αυτό, ναι. Δεν ναι. ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, να σου γιατί, Άμα, ήταν, άμα έπαιζε ο συγκεκριμένο παίκτη στου άλλου χώρου, δεν ασχολούνται κανεί. Παίζει του Λέκε. Ναι, σωστά. οι Λέκε είναι η ομάδα. Σε ό,τι φάση και να είναι. ανήκει στον group των ομάδων ότι ό,τι φάση και να είναι, άμα έγιναν και απίθανο που λέει κάτι, είναι οι Λέκε και, τώρα ναι. και οι Αμερικανοί τώρα για τέτοια. <σίλεια> Ναι. Έτσι, αλλά άμα ήταν στους Charlotte Hornets ή άμα ήταν στο Phoenix ή άμα ήταν, ξέρω εγώ, στο Milwaukee, δεν θα ασχολούνταν κανεί μαζί του. Κανεί. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα έχει πει μαγικά πράγματα για το YouTube, όσον <laughs> αφορά το showtime, magic και τέτοια Έχετε δηλαδή. Έχει φοβερά πράγματα. Ναι. Και σου λέει άλλος είναι οι Lakers. Είναι οι Lakers, όπω και να το κάνουμε, έτσι. Ναι. Είναι η ομάδα Claude τα τελευταία χρόνια, δηλαδή όποιο πήγαινε και κέρδιζε. Αλλά είναι λίγε, δεν παιδιά. Τι να κάνω τώρα. Mm -hmm. Εγώ, α πούμε, mm -hmm. δεν του γουστάρω καθόλου. Έτσι. Εγώ είμαι αντιλέκε. Μπείτε λέει, μπείτε λέει. Είμαστε και οι δύο, είμαστε ναι. από την πλευρά τη Βοστόνη. Τι έξει, να κάνουμε. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, θα θυμηθούμε. <laughs> <θα> θυμηθούμε. <laughs> να θυμηθούμε. Τα πρωταθλήματα μα κλέψαν με διαιτησίε. Τα τελευταία. τι να δούμε τώρα. Έτσι, την εποχή Γκάρνετ, Pierce, τι μα κλέψανε οι Λέκε για να κερδίσει ο, Kobe. Αλλά είναι οι Λέκε. Όπω και να το κάνουμε, είναι οι Λέκε. Είναι η ομάδα τα Η δεύτερη ομάδα σε τίτλου. Γιατί πρώτη ξέρουμε ποια είναι. Μία είναι η πρώτη ομάδα. Πώ να το έδειξε, Όλα τα άλλα. 17 λάβαρα. Άρα, μπράβο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε: ναι. τελειώσει με NBA ή έχουμε ε, Το σημερινό το πρόγραμμα έχει, ναι. έχει και Γιάννη σήμερα στι 5 η ώρα. Παίζει στο Portland. Πολύ αργά. Ο Μιλγόκη, μπορεί να είναι πολύ yeah. αργά. Έχει, έχει... Ενώ έχει ωραίο πρόγραμμα, δηλαδή έχει στι 2.30 Βοστόνη Φιλαδέλφια και στι 5 Καπάκια έχει Portland Μιλγόκια. Αλλά πού να το πάρει το Σέριδεφιλίτε γιατί δεν έχει ξεκινάει. Ε, και μάβιο. το Portland δεν με ενθουσιάζει δεν, δεν με ενθουσιάζει να σου πει να Δεν βγαίνει. Και φάγαμε Άντε και μονα. μια σούπα με το Σακραμέντο μέσα Μόνο άμα έρνα κανένα στίγμα με διπλού μου, λίγο λοιπόν, και να κάθομαι. <laughs> Άρα, πράβο, να κάθομαι να δω. Εντάξει, μακάλο και τον ψουτάρο Ναβέρτα, δεν με ψηλεί το πόρνο για κάτι. <laughs> Όχι, απλά έλεγα πριν τελειώσουμε, να πούμε λίγο και αλφα το πρόγραμμα. Βεβαίως, τι βεβαίως. γίνεται ε, εκεί πέρα και την παθμολογία. Λοιπόν, στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε, θυμίζουμε το Σάββατο τα παιχνίδια στι 5 εκτός από το παιχνίδι της ΠΑΤΡΑ με τον Ερμία ε, Λάρισα που είναι στις 7 Αμίντας ΑΕ Λάρισας ψυχικό Μαρούσι Εθνικός Ηρακλής δύσκολο όπως λέγεται το εθνικό Δόξα Λευκάδας Κολαργός <στονίκη> Δούκας Περιστέρη Καστοριά Αρκαδικός Παπάγου Καρδίτσα και στις 7 από όλων πατρών Ερμής ε, να πούμε βέβαια για το πνευματικό και στο <στονίκη> Μάριο Τουματαλών, <στονίκη> ένα παιδί που ξεκίνησε <από> τη Σαλονίκη και <στονίκη> στον Άρη Μπα... Ξεκίνησε ξεκίνησαι... πολύ καλά φέτο στον, στον ναι, στο μπακ, και... έπαιξε όχι. δεν έπαιξε. στον Πάου, ε, στον Άρη. Mm -hmm. Και είχε ένα τραυματισμό να του πει περαστικά του παιδιού. Έτσι. Γερό mm -hmm. να γυρίσει πίσω και ξεκίνησε καλά. Mm -hmm. Έτσι. Ε, λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα τη Αλφαβίου, όπου εδώ στη βαθμολογία έχουμε το περιστέρι 14, η Πάτρα στου 12, η Ηρακλή Καστοριά, δόξα λευκάδα σχολαργό, ο Ερμή είναι με 11, ο Ηρακλή βέβαια έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Έτσι. Ε, το μα ε, με τον Αμίντα. Με τον Αμίντα. Ο... το Μαρούσιο παπάγου, Ψυχικό έχουν από 10, 9 ο Αμίντα με ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Αμίντα, 9 ο Εθνικό και η Λάρισα, στου 8 ο Αρκαδικός, Καρδίτσα και Δούκα. Έτσι βλέπω mm -hmm. βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και εδώ. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο το βαθμό όσο περίμενα κάποιοι. Ο Ηρακλή και το Περιστέρι δεν δείχνουν να είναι τα φαβορεί, Έτσι, Δηλαδή ο Ηρακλή, και κερδίσει πάει 13, είναι σε απόσταση να από το Περιστέρι, αλλά Φαίνεται ότι είναι μια, ένα δύσκολο που θα ένα μαραθώνιο. όμω θα χρειαστεί δρόμο για να δούμε πότε οι ομάδε θα, θα, αρχίσουν να βρίσκουν ρυθμό. Γιατί και ο Ερακλή, α πούμε. Είμαστε στην Εύδε με αγωνιστική και, έχει, και έχει ακόμα. Δεν έχει βρει ρυθμό. Δεν... η εικόνα του, πούμε, δεν δε πήθη στα παιχνίδια, ρε παιδί μου. Έχει, έχει τι νίκε, έχει γίνει την ε, τιμή τη ή από τον Απόλαιο. Αλλά εντάξει, έχει, έχει δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα πολύ. Έτσι, να πούμε λίγο και Β' Εθνική, μια από την έχουμε δει. Λοιπόν, το πρόγραμμα τη Β' Εθνική. Ε, Χαράλα Ερμή Λαγκαδά τα παιχνίδια την Κυριακή στις 5. Χαλκιδόν Έκαρη, Σερών. Στρατόνι Φάρσαλα. Α, γέφυρα Καβάλα. Πεφοχώρη με Ανατόλια. Ελλημία με Αγρίνιο. Και ε, Τιτάνες, Παλαμά με ε, Ασπίδα Ξάδη. Αγρίνιο Μεριούνης, Αποχώρησε. <ΣΣ1> οριστικά. Ναι. Έτσι ο Χρυσό Λοιπόν, στη βαθμολογία εδώ έχουμε το χαράκι του στην κορυφή με 15. 14 γέκαρου ε, Σερών και Ερμή από Ότι έχουμε Uh, Χαράστρο Κόπηση Λαγκαδά. Uh, τα Φάρσαρα έχουν 13, Καβάλα uh, και Βογόρι 12, και οι Ξάνθη. Οι μαχητέ, συγγνώμη, οι μαχητέ Πεύκων έχουν 12 επίση. Η Ξάνθη έχει 11, Στρατώνει 11, Χαλκιδόνα 11, Ανατόλια 10, Γέφυρα, Αγρίνο με 9, Ελληνία με 8 και Τιτάνε Παλαμά με 7 βαθμού στην τελευταία. Δεν είναι ο δεύτερο όμιλο στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Έτσι, ο όμιλο του Βορρά, Ωραία, λοιπόν, πρωτού κλείσουμε επίση να πούμε λίγο για ό,τι γίνεται στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακό προηγείται με 19-25 μετά από 13,5 λεπτά αγώνα στην Βαλένθια. 29-26 είναι το Μπασκόνη Φενέρμπαχτσε περίπου το, στο ίδιο χρονικό σημείο με τον Ολυμπιακό. Η μήχρονο έχουμε στο τελαβιβεν το 79-29 η μακάι προηγείται τη Ζαλγκύρη. Λοιπόν, αυτά από εμά. Ακολουθεί θα ανάσει κιλώνει Δημήτρη Μπαλαντέρ πάνε μέχρι και τι 12. Εμεί την ερχόμενη εβδομάδα εδώ ξανά. Βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα και με παιχνίδια Champions League. Ε, ξεκινάμε Οπότε, πάλι, Το ναι. πρόγραμμα θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα ο... παιχνίδια των ομάδων. Άρισπε παίζει τρίτη, ε. Ο Άρης παίζει τρίτη, ναι. Ο Άρισπε παίζει <συλίως>, ναι. ναι. <συλίως>, οπότε... στην Εξωτερική. Στην Οστάνδη. Οπότε ναι. πάλι θα πάμε με τι κουτσουρεμένε εκπομπέ. Σωστά. Έτσι, Αλλά εδώ θα είμαστε να μεταφέρουμε ό,τι υπάρχει όσον αφορά το μπάσκετ και ανάμεσα στα παιχνίδια και μετά τα παιχνίδια και το πλούσιο ρεπορτάζ των ομάδων τη Πόλη. Άρα, οι θυμίζουμε παίζουν στα... στο μπάσκετ του Λοιπόν, καλό βράδυ και μένετε στην